Ρε συμπαγάσα Βαρέλα, μα συγκίνησε να πω. Πραγματικά μα συγκίνησε. Μα συγκίνησε. Όσοι δεν έχετε δει, δηλαδή, βάζει τον κόλο Βαρέλα. Σε τρεφορήσιο γκολ θα έλεγα. Βεβαίως, βεβαίως. Βαρέλα και στη συνέχεια πάει από πίσω από το τέρμα που είναι ένα πιτσιρίκι που ανακαλύπτουμε ότι είναι πώς το λένε ο γιος του, ball boy. Αγκαλιές και τα λοιπά, λες ωραία και τα λοιπά, αυτό το παιδί, τι ωραία. Και κλάμα ρε και δύο μετά. Κλάμα. Λες και του είχα πει, αν βάλεις γκολ, ξέρω εγώ, έχουμε το γιο σου Όμηρο, αν βάλεις γκολ θα τον απελευθερώσουμε. Μιλάμε, κλάμα και δύο. Τι έγινε, ας πούμε. Κάτι του είχε τάξει, να είχε τίποτα γενέθλια ο μικρός και να του είχε πει, μπαμπά, θέλω σήμερα, ξέρω εγώ, να βάλεις ένα γκολ για μένα. Να μου κάνεις το καλύτερο δώρο για τα γενέθλια μου, νάτο. Ναι. Που δεν είναι και το πιο συχνό πράγμα του κόσμου, να πούμε δηλαδή. Όχι, γιατί ο Βαρέλα σκοράρει με ρυθμού σαν τον Τόργκελε. Αλλά με τη διαφορά ότι ο Βαρέλα είναι αμυντικός. Δηλαδή ναι. Δεν τον παρεξηγεί κανείς που σκοράρει με ρυθμού σαν τον Τόργκελε. Μπορεί να είχαν δει, ξέρω εγώ, κάποιο όνειρο μαζί το βράδυ ότι ξέρω εγώ θα σκοράρει. Μήπως είχε πει το παιδί, ας πούμε, με κοροϊδεύουν όλο το σχολείο. Μακάρι να είχα μπαμπά το Μάτος που είναι αμυντικός αλλά βάζει γκολ. Δεν αντέχεται πια αυτή η κοροϊδία, ας πούμε, γιατί είσαι ο μόνος που δεν βάζει γκολ. Ο Μάτος βάζει, ο Κρέσπο βάζει, ο Μαλεζάς βάζει. Μόνο εσύ δεν βάζεις. Θα σου δείξω, αγόρι μου. Θα σου δείξω ότι και εγώ μπορώ. Εντάξει, και μπόρεσε. Μπράβο του. Και μπόρεσε, Βαρέλα. Μπράβο. Όχι, ωραία είναι αυτά, έχω να σου πω. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ναι. Τα κλάματα και οι συγκινήσεις. Αυτά είναι ωραία. Σε αντίθεση με το παιδάκι το οποίο η μάσκα πέλκα ήταν ωραίο. Ναι. Το κούρεμα πέλκα. Εντάξει. Κώστα μου, έτσι είναι οι νέοι σήμερα. Κοίτα να σου πω, δεν ξέρω αν είναι νέοι σήμερα ή είναι οι γονείς των νέων σήμερα, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, πώς είναι κάτι που παίρνουν το σκυλί, ξέρω, και το βάφουν, το κάνουν. Απ' την άλλη, κάτσε ρε, εσύ, όπα, όπα. Ναι. Οι γονείς των νέων. Ναι. Αυτό το παιδάκι πόσο ήταν. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. 8, 10, 12. Κάτι, ναι. Εντάξει. Οι γονείς, ας πούμε, κατά μέσο όρο, να γύρω στα 40. Ας πούμε. Κατά μέσο ας πούμε. Όρο. Κατά μέσο ναι, όρο. Ας πούμε. Για ποιο λόγο να το κάνουν, τι είναι δηλαδή, είναι τίποτα. Τι είναι, τι θέμα μπορούν να έχουν και να κάνουν αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι φτάνει τα παιδιά πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή σου λέει το παιδί ότι εγώ θα το κάνω. Ναι. Του λέω μπαμπάς, εντάξει, αγόρι μου, πάω και είσαι. Ναι. Οπωσδήποτε και τα λοιπά, αλλά μην τρελαίνεσαι. Να του πει, όχι, εγώ θα το κάνω. Θα το κάνω και θα το πληρώσει. Ναι. Και το κάνει. Δεν μπορώ να βρω κάτι πιο λογικό, ας πούμε, από αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι, ας πούμε, αντίστοιχα θέλει να κάνει κούρεμα skinhead, ναι, 7 χρονών, ναι, είναι ωραίο πράγμα, ας πούμε. Ναι, παιδί μου, γιατί όχι. Μάλλον όχι. Ναι. Δεν θα κάνει 7 χρόνια τώρα σκίνχε. Γιατί έχω δει. 7 χρόνια. Έχω δει. Επί τούτου. Έχω δει. Επί τούτου. Σκηνάρι επί τούτου. Έχω δει. Έχω δει και Μοϊκάνα. Μοϊκάνα, ναι. Μοϊκάνα έχει πλάκα. Παιδάκι μικρό. Ναι, ρε, γιατί. Καθόλου πλάκα δεν έχει. Άντε, γιατί. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Γιατί. Γιατί αν δεν είναι, ξέρω εγώ, το παιδί του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο τελευταίο το Μοϊκάνο, δεν έχει πλάκα. Όχι. Ειδικά βλέποντας τον μπαμπά του. Δεν είχε καθόλου πλάκα. Ο μπαμπάς του τι ήταν δηλαδή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καθόλου πλάκα. Ναι, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θες να πεις, αλλά εντάξει. Κάτι θες να πεις, ναι, προφανώς. Εντάξει, οκ. Μπάσε ρωτώσει. Απορρίπτουμε τα κουρέματα πέλκα. Δεχόμαστε τις περούκες Πρίγιοβιτς, να το πούμε ανάποδα. Θέλουμε περούκες Πρίγιοβιτς. Γιατί ο Πρίγιοβιτς έχει, ας πούμε, ένα ωραίο ινδιάνικο μαλλί. Η περούκα, ναι, είναι κάτι το οποίο το βάζεις, κάνεις, ναι, το χαβά σου και μετά το βγάζεις και επανέχεις την κανονική σου κατάσταση. Ναι. Η μάσκα πέλκα είναι κάτι που το φοράς, είναι και απόκριες τώρα, και απόκριες να μην είναι. Ναι. Το φοράς, πας στο παιχνίδι, κάνεις εκεί το χαβαλέ σου, βλέπουν όλη τη ωραία, το βγάζεις, πας σπίτι σου μια χαρά. Ναι. Το κούρεμα είναι κάτι που σε ακολουθεί και τις επόμενες μέρες. Σωστό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, όλα η περούκα Πρίγιοβιτς ή η περούκα Μπίσεσβαρ. Πολύ ωραία. Μπίσεσβαρ, επειδή μου αρέσει πολύ και εγώ θα φοράγα. Μ' αρέσει ο Μπίσεσβαρ. Ναι, Μπίσεσβαρ είναι ωραίο. Και τον προτιμούσα και πριν κουρευτεί, γιατί τώρα έχει κουρευτεί λίγο και είναι σαν αυτά τα κανείς που τα κουρεύουν κοντά. Ναι, ναι, ναι. Πριν που ήταν το μαλλί πιο, ναι, μπόλικο, μου άρεσε και πιο πολύ. Έκανε λίγο 70's, ας πούμε. Έκανε λίγο πονέι. Ναι, παιδί μου, είναι αυτό που λέμε. Ο Μπίσεσβαρ έχει μπει για να μπορέσει να ορίσει την κλίμακα. Ναι. Είναι το 5 στην κλίμακα. Ναι. Υπάρχει ο Σκινάς. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ και ο Φελαϊνί, ναι, δηλαδή άκρη, μέση, τέλος. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά σου λέω Μπίσεσβαρ, επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ σαν παίχτης, δηλαδή γουστάρω Μπίσεσβαρ με τρέλα, θα φόραγα και εγώ περούκα. Αλλά είναι περούκα, τη βάζεις, ναι, και τη βγάζεις. Μετά. Αυτό το μαλλί του πέλκα το παιδί θα πάει σχολείο και αύριο, ναι, και μεθαύριο και τις επόμενες μέρες. Το καλό είναι ότι απ' την άλλη τώρα τα παιδάκια δεν μπορούν να του πούν και τίποτα. Δηλαδή δεν είναι, θέλω να σου πω, σκέψου τουλάχιστον ότι δεν, ναι, είναι σε μια πόλη που είναι, ξέρω εγώ, ο Άριστο αφεντικό. Ναι. Να σου το πω έτσι. Ναι. Και αν πάνε με το σχολείο εκδρομή πουθενά.
άμα έξω από Καρχαριλάου και βγάζω φωτογραφίες, είναι τέτοια πράγματα. Εκτός από Θεσσαλονίκης. Πάει κάπου αλλού. Εκτός Θεσσαλονίκης θα έχουμε θέματα. Καταλάβες. Εκτός Θεσσαλονίκης θα έχουμε θέματα. Είναι δηλαδή όλα τα σκέφτεσαι. Είναι αυτά που λέμε και πιθανώς το σκεφτεί και το παιδάκι. Μα πέρε, παιδί, μα. Πού θα περάσουμε, Τέμπη, να βάλω ένα καπέλο. Ναι. Να είμαι σίγουρος. Ναι. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου χρειαστεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και αν ξέρω εγώ στο διπλανό σχολείο ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, και έχει κάνει στο μαλλί του το 5 του Ντίνου Κούι. Respect. Καταλαβες. Είναι κανένα, ξέρω εγώ, Μερακλής. Respect. Και έχουμε θέματα. Respect. Το 5 του Ντίνου Κούι, respect. Δεν ξέρω, δηλαδή κάπως με προβληματίζουν αυτό. Ένα πτσάκι κολτσίδα. Ναι. Να έχει κάνει τατουάζ, ας πούμε. Επίσης θα ήταν υψηλό respect αυτό. Και εντάξει. Ναι, εντάξει, πάω και αφού. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, οκ. Σου έχω πει το πιο ωραίο, την πιο ωραία χρήση αυτού που έχω ακούσει. Για πέ. Σε μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι λαϊβάδικο. Ναι. Κάτω πολύ κοντά στην παραλία. Mm-hmm. Στην παραλία. Πότε λέμε τώρα, έτσι, για πότε λέμε. Θα σου πω. Ναι. Ήταν 2010, 11, εκεί. Λοιπόν, λαϊβάδικο βράδυ στην παραλία. Ναι. Λαϊβάδικο αρκετά γνωστό, το οποίο έχει μέσα χώρο για 70-80 άτομα. Ναι. Και ψιλοστριμωγμένα. Λαϊβάδικο με ξένα ελληνικά. Με ελληνικά. Ωραία. Αλλά τύπου τρύπες και τέτοια φάση. Ναι. Εντάξει, μπορεί να γύριζε το βράδυ, ρε παιδί μου, αλλά μέχρι να γυρίσει παίζαμε. Ναι. Τόσο, δεν έχει σημασία, δεν έχει καμία σημασία. Όλα έχουν σημασία. Εντάξει, σωστό, όλα έχουν σημασία. Σωστό. Άμα άλλο να είναι οι χαϊνίδες και άλλο να είναι. Οπωσδήποτε. Αυτό σου λέω. Όλα έχουν σημασία. Λοιπόν. Τυχαίνει λοιπόν και βρίσκομαι απ' έξω με άνθρωπο ο οποίος εκείνη την ημέρα εκτελεί καθήκοντα, ας το πούμε, μέτρ. Ναι. Ή κάτι σαν μέτρ. Βοηθού μέτρα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Έρχεται τύπος. Και λέει, γνωρίζονται, λένε, έλα, γεια σου, ξέρω εγώ τι γίνεσαι για αυτά. Λέει, το τραπεζάκι μας, λέει, που έχουμε κρατήσει, λέει, είναι, λέει, ρε εσύ, του λέει, είχαμε πει να έρθεις 11, η ώρα, ξέρω εγώ, μία παρά. Το έδωσα. Λέει, είχαμε θεματάκια εδώ πέρα, δεν με πήρες ένα τηλέφωνο. Το τραπέζι που είχα το δικό σας, το 8 το έδωσα, έχω ένα τεσάρι. Πηγαίνετε, μιλήστε και μέσα, βολευτείτε εκεί και δείτε τι μπορείτε να μαζέψετε γύρω-γύρω και τα λοιπά. Sorry, ξέρω εγώ και αυτά. Δεν λέει τίποτα ο τύπος. Ναι. Μπαίνει μέσα. Μετά από 2 ώρες, ξέρω εγώ, 3, βγαίνει. Ναι. Πάλι έτσι. Και του λέει, έλα ρε εσύ, του λέει, εσύ είσαι, σκεφτόμαι, δεν μπορείς να το διασχίσεις στο μαγαζί, ήταν δύσκολο να μπεις άμερα. Του λέει, σκεφτόμαι, ξέρω τι έγινε για αυτά. Του λέει, εντάξει, βρήκες, του λέει, γιατί είσαι στον 8, του λέει, για 4 άτομα, λίγο χλωμούς έκοψα. Και γυρίζει, του λέει, έλα, πάω και σε. Ναι. Τέλος. Και εκεί τελείωσε, σταμάτησε η κουβέντα και κάθε κουβέντα. Mm-hmm. Τύπου, τι με ρωτάς. Τι με ρωτάς, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ήταν υπέροχο, πρέπει να το πω. Ναι. Okay. Ήταν υπέροχο. Ήταν υπέροχο και πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, πέρα από αυτό, γιατί εντάξει, αυτό είναι ένα καλό θέμα. Είναι ένα θέμα για να το. Πώς το λένε, για να αναρωτιέσαι για τα. Για τα κουρέματα, για το Ζερμέν τον Μπέναντ, θα πείτε τίποτα. Στεναχωριέμαι περισσότερο για το χαμηλό του ορομίσθιο. Δεν με στεναχωρεί τίποτα άλλο. Ότι είναι 8 ευρώ την ώρα, πόσο έγραψε. 7. 7 ευρώ το λεπτό. Είσαι σίγουρος είναι το λεπτό ή την ώρα. Το λεπτό. Ή είναι 7, ξέρω εγώ, 7 ευρώ το κέρασμα. Είναι 7 ευρώ το λεπτό, λέει ο Ζερμέν τον Μπέναντ. Ναι. Τώρα, αν ο Ζερμέν τον Μπέναντ είναι, ας πούμε, γρήγορο πιστόλι. Και κάνουμε δουλίτσα σε 3 λεπτά. Δεν βγάζουμε και πολλά. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, αν από την άλλη μεριά είναι, ξέρω εγώ, μαραθωνοδρόμος του έρωτα, είναι γκερμπεσελασιέ του σεξ. Σωστό. Και κρατάει καμιά ώρα. Τότε, μπας σου λες, αδερφέ, ναι, αξίζει τον κόπο. Δηλαδή. Εάν ακόμα καλύτερα μπορεί να κανονίσει και να μονταριστεί αναλόγως των παρενέσεων που θα δέχεται από τους θεατές του, ναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή να βαράει και σε κάποια φάση, πώς ήταν στο American Psycho, mm-hmm. με τον Christian Bale, να γυρνάει, πώς γυρνάει ο Christian Bale στον καθρέφτη, για να θαυμάζετε, mm-hmm. να γυρνάει ο Πέναντ στην κάμερα και να λέει, πείτε μου. Και να του λέει, ξέρω εγώ, εμείς, βάστα! Ναι. Βάστα! Και να λέει, δώσε! Τώρα! Παιδί μου, άμα πληρώνετε με το λεπτό, τι βάστα και δώσε. Ναι, ρε παιδί μου. Πολλοί διάλειμμα θέλουν να κλείσουν και άλλοι να λέω, θέλουμε να βλέπουμε μία ώρα. Αν μπορεί να κρατηθεί. Ναι. Εκεί βγάζει. Να είναι με τη συντροφό του, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Στη σελίδα, στο Instagram, έτσι τη γνωστή η σελίδα, είναι τεράστια, αλλά σόκερ, έτσι. Γιατί γελάτε, δηλαδή, γελάτε.
Γιατί γελάτε δηλαδή. Παίζει τρεις τελίτσες, μεγάλη μπάλα. Τεράστια έτσι. Μπάλα. Και εσύ όμως καταλάβετε το ζερμένο πέναντ, επειδή μπορεί να μην το έχετε χάσει, ο ζερμένο πέναντ και η σύζυγός του. Πώς το πω ευγενικά. Κάνουν live sex, δεν μπορώ να το πω ευγενικά. Λοιπόν, κάνουν live sex. Είναι σε μια ιστοσελίδα, χρεώνουν 7 ευρώ το λεπτό. Η γυναίκα του ήταν, είναι η αλήθεια, στην ιστοσελίδα και πριν από αυτόν συγκεκριμένη. Δεν ήθελα να πω, ρε παιδί μου, από αυτά που λες. Σου έξω ότι κάνει ζερμένα αυτά. Εντάξει, λέει παντρεύτηκε, λέει παντρεύτηκα. Mm-hmm. Ναι. Α, λέει αυτά, ξέρω τι κάνει, κυρία, μιέται. Είναι αυτό που λέμε παντρέψουν από αυτό σου, είναι αυτή η περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, οπότε σου λέει. Εγώ τιμώ τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι παντρεύονται πορνοστάρ πάντως. Εννοώντας ότι δεν κομπλάρουν, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου. Διαβάζεις καμιά φορά συνεντεύξεις από κυρίες πορνοστάρ ή οτιδήποτε, ξέρω, και σου λέει πώς με τον άντρα. Μια χαρά με τον άντρα μου. Ναι. Ξέρει τη δουλειά μου, οκ. Ξέρω ότι αυτό που κάνουν είναι δουλειά, δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, συνέστημα. Μια χαρά, γυρνάμε σπίτι, καθόμαστε, πολύ ωραία. Πώς περάσει τη δουλειά, όταν δεν είναι στο χώρο ο άντρας. Ναι. Συνήθως είναι του χώρου, παιδί μου, οι άντρες, αλλά πάω για κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι. Άμα είναι του χώρου, σχεδόν δεν μετράει, δηλαδή δεν είναι και τίποτα. Ναι. Άμα δεν είναι του χώρου, είναι μια απλώς πολύ καλή, πολύ ωραία κολεγιά. Ναι. Δεν είναι τίποτα, το βρίσκουν μια χαρά, το να μην είναι του χώρου και το να είναι κάτι, ρε παιδί μου, όχι πάστορας, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι ένας κλασικός. Εκεί είναι το πραγματικά δύσκολο, νομίζω. Και μπράβο τους. Απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι οι πορνοστάρ παντρεύονται τέτοιους τύπους. Μα παντρεύουν ένα πολύ καθώς πρέπει τύπο. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοιο παράδειγμα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Εγώ πιστεύω ότι εκείνες θα ήθελαν πολύ, δεν βρίσκουν τύπο που λέμε καθώς πρέπει, που να μην είναι τόσο του χώρου, ο οποίος να δέχεται, να ανέχεται και να μην έχει κανένα πρόβλημα με τη δουλειά τους. Γι' αυτό και πηγαίνουν με ανθρώπους του χώρου. Ναι. Σου λέει, τα κάνεις, τα κάνω εγώ. Το βράδυ γυρνάμε σπίτι, πήρουμε ένα κρασί, καθόμαστε και λέμε πώς περάσαμε σήμερα. Άστα, μύθηκα στη δουλειά. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα. Ναι, σωστό. Τι έγινε, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε, έσκασε πίπα στη δουλειά. Άστα, μην στάτε με τώρα. Ας χαλαρώσουμε τώρα, μην συζητάμε τέτοια πράγματα. Ξέρεις, και κάπως έτσι κυλάει το βράδυ. Έτσι. Ναι. Έτσι. Όμορφα βράδυ. Ναι. Τώρα, βέβαια, από το όπισμα να σου πω ότι έχω μια στεναχώρια, διότι είδα την. Είδα τον Τζενάκη. Ποιο? Την Τζένα Τζέιμσον. Ναι. Α, ναι, εντάξει. Πολύ, δηλαδή. Την είχαμε δει πριν από καιρό. Την είχαμε δει. Ναι, όχι, πια δεν είναι μόνο αυτά. Ότι ξέρω πάντα παράτσε, δεν είναι ότι έγινε μανούλα μόνο και αυτά. Έχει αρχίσει και πέρα. Πέρα γι' αυτό, ναι. Γιατί, τι σημαίνει. Γι' αυτό, για Ku Klux Klan και ιστορίες και ο Τραμπ, ο Σωτήρας. Μήπως ήταν πάντα έτσι, ρε φίλε. Αλλά εστιάζαμε σε άλλα στοιχεία του χαρακτήρα της. Και δεν μας ένοιαζε. Δηλαδή δεν είχε και λόγο να τοποθετηθεί. Σίγουρα. Γιατί δεν είναι ότι επειδή γέννησε, άλλαξαν τα επίπεδα των ορμονών της και το γύρισε στο ρατσισμό ή σε οτιδήποτε άλλο. Προφανώς έτσι ήταν τα πράγματα. Έτσι. Έτσι είναι, ναι, απλώς δεν είχε την ευκαιρία ή δεν χρειάστηκε, εν πάση περιπτώσει, να το εξωτερικεύσει, τέλος πάντων. Ναι. Μέχρι τώρα που νιώθει πολύ χαλαρά, δεν έχει και κανένα λόγο, δεν είναι επαγγελματίας πια, δεν περιμένει λεφτά από τη τζότα, ας πούμε. Όχι μόνο αυτό δεν περιμένει λεφτά, δεν την πειράζει και να γίνει αντιπαθή σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Σωστό. Πλέον. Ενώ παλιότερα έπρεπε να κρατάει μια ελβετική ουδετερότητα και μια ισορροπία για να μπορούν να αγοράσουν ταινίες όλοι οι άνθρωποι. Σωστό. Καταλάβες. Και οι λευκοί και οι μαύροι και οι τέτοιοι και οι παράλληλοι και οτιδήποτε. Οπότε τώρα σου λέει: ό,τι κάναμε, κάναμε. Ναι. Τα βγάλαμε τα λεφτά μας. Ας βγάλω πια και το πραγματικό με αυτό. Ενδεχομένως. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι όντως. Καλά, όχι ότι είναι. Πώς το λένε, ότι είναι όλες έτσι, δεν είναι όλες έτσι, κάποιες είναι έτσι. Αντίστοιχα πάλι μου στείλε ένας ακροατής, ναι. Δεν το έχω δυστυχώς τώρα μπροστά μου. Ναι. Ένα άλλο εξαιρετικό άρθρο για μια αντίστοιχη κυρία, δεν θυμάμαι δυστυχώς καν το όνομα της ή το καλλιτεχνικό της, δεν το έχω μπροστά μου, συγγνώμη τώρα. Αν θυμάμαι το νόημα, ήταν μια κυρία, και αυτή είναι ξεχωριστή περίπτωση, mm-hmm. που μπήκε πολύ αργά στη βιομηχανία, μπήκε μετά τα 35. Και εξηγούσε πόσο περίεργο είχε φανεί και τη ίδια στην πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή δεν... περίεργο, ευχάριστα ή. Ευχάριστα, ναι. Ευχάριστα. Ναι. Τι έλεγε ότι δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Σε κάποια φάση που άρχισα να το σκέφτομαι, λέω σιγά με πάρουν εμένα. Mm-hmm. Τόσα κορίτσια, ας πούμε. Στη δουλειά εννοούσε. Ναι, στη δουλειά. Όχι, στη δουλειά, με πάρουν εμένα. Ναι. Και λέει, όχι μόνο με πήραν, λέει. Στη δουλειά. Βεβαίως, ναι, στη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, αλλά κατευθείαν, λέει, ήταν τόσο έξυπνοι και τόσο ωραίοι που με το που με είδαν, κατευθείαν μου λένε MILF. Τίποτα άλλο. MILF, τέλος. Τι άλλο θα μπορούσε MILF, να είναι, τέλος. Εσύ. College girls. Ναι, όχι. Τι να είναι, ξέρω εγώ. Εγώ λέει, δεν ήξερα καλή. Black studs. Τι να είναι. MILF θα την βάζα την κυρία, δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Και δουλεύει πάρα πολύ, λέει, τώρα αυτά τα.
τα βίντεο τα κλασικά που έχουν πέρασει, τα stepmom. Ναι. With her not step song, ξέρω εγώ. Ναι. Διάφορα τέτοια. Ναι, 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 και δουλεύει μια χαρά και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Και εγώ από το άρθρο λέω, ενώ μεταφέρονται στις δημοσιογραφικές. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Φαντάζομαι κάποια κατηγορία βίντεο θα είναι αυτή, φαντάζομαι. Αλλά... Παιδιά, τι εννοεί το πέναν το διέψευσε. Τι πάρει με πέναν το διέψευσε. Τον έχουν δει. Τι το διέψευσε. Υπάρχει συγκεκριμένη σελίδα που είναι τι το διέψευσε. Ναι, ρεσί, δεν είναι, ας πούμε, το διαψεύδεις ότι, ξέρω εγώ... Το διέψευσε, δηλαδή, δεν φαίνεται το πρόσωπό του, αλλά ναι. Είπα ότι έχει 100.000 τατουάζ πάνω, τον είδανε. Μάλιστα. Ποιος είναι, δηλαδή, με τη γυναίκα του πέναν τόσο άνετος, αν όχι ο ίδιος ο πέναν. Ποιος είναι, ρε φίλε, δηλαδή, 7 ευρώ το λεπτό. Η οποία σε κάποια ομάδα που έπαιζε τον διώξαν, έτσι. Και αυτό πρέπει να καταγγείλουμε αυτή τη στιγμή ως έναν επαγγελματικό και κοινωνικό ρατσισμό. Ότι ήταν σε κάποια ομάδα χαμηλής κατηγορίας που έπαιζε. Δεν είναι και 35 πια. Και. Δεν είναι και. Και... Είναι ο Ζερμένο Πέναντ. Ποντού. Είναι ο Ζερμένο Πέναντ ο τσαμπιολυγικός, θέλω να θυμίσω, έτσι. Ναι. Πώς έχει παίξει κιόλας το τελικό, αν θυμάμαι καλά. Με την Arsenal λες. Με την Arsenal λες. Όχι, ρε. Τη Μίλαν. Στο Μίλαν Λίβερπουλ. Ναι. Στο αυτό που πήρε η Λίβερπουλ. Ναι. Ως παίκτης Λίβερπουλ. Όχι. Το όχι. Καλά. Νομίζω. Καλά. Δεν το θυμάμαι. Μπορώ να λέω βλακίες. Λοιπόν. Περίμενε. Συγγνώμη. Να μου ναι. Με την ησυχία σου. Όχι, δεν έχει παίξει. Ναι. Α, το 6 πήγε. Το 6 δεν ήταν ο τελικός. Το 5 ήταν ο τελικός. Το 5 ήταν ο τελικός και αυτός πήγε το 6. Μην μου τζόνιζε πως γε. Εντάξει, λάθος. Ανάποδα από το χέρι. Θα δείξει 5. Τι μαζί στις χέρι δαχτύλες εδώ πέρα. Λάθος, εντάξει. Λάθος δικό. Παναγία μου. Ήτανε στην Billery Kai Town. Ναι, ναι. Σε αυτή την Billery Kai Town. Ναι. Okay. Ναι. Και τον διώξανε. Και τον διώξανε. Και γιατί τον διώξανε, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Τι έκανε. Γύρισε πορνό με καμιά κατσικά. Με τη γυναίκα του. Κακό είναι δηλαδή. Δεν νομίζω είναι κακό. Αντί να αναρωτηθούν στην ομάδα αυτή, μήπως δεν το πληρώνουμε πολλά το παιδί και είχε ανάγκη από χρήματα και κάτι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, κάθονται και τον διώχνουνε. Απαράδεκτα πράγματα. Εντάξει. Okay. Εντάξει, έχει πάει σε κάτι ομάδες, κάτι Tambines Rover βλέπω. Tambines Rover. Τι ομάδες είναι αυτές που έχει πάρει απέναντι. Ναι. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Χαλάνε το παιδί. Να μας. Να διασκεδάζει, εν πάση περιπτώσει, όσο νομίζει ότι μπορεί να διασκεδάζει. Δεν είναι ωραία πράγματα. Ναι. Ναι. Τι. Ναι, όχι, κάτι άλλο. Ποια είναι αυτή η Τζένα Τζέιμσον, βλέπω. Εντάξει. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν και μικρά παιδιά που είναι λογικό να μην την ξέρουν όμως. Τα έχει παρατήσει πόσα χρόνια τώρα. Τζένα. Ναι. Είναι κάποια χρόνια τώρα. Δεν είναι δηλαδή και πέρυσι, πρόπερσι. Όχι, όχι. Είναι. Ορίστε. Τι. Βλέπεις τι, βαρέλα με βαρελάκια. Ναι. Βεβαίως. Ό,τι και σημαίνει τα αυτό. Τα παιδάκια, ναι. Ναι. Το κλάμα έγινε με το μεγάλο ή με το μικρό. Γιατί έχουν και ίδιο κούρεμα, γι' αυτό έχουν κάνει και δύο ντεκαπάζ. Με το μεγάλο έγινε το κλάμα. Με το μεγάλο. Τι χειρονομία πάλι έκανες, παιδί μου. Κάτι είδα που έκανες χειρονομία. Κάτι έκανες. Μα έκανες και μια χειρονομία, σαν το τζαλίκι που κάνεις SSE. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σοβαρέψε, παρακαλώ, σαν το τζάμι. Μένα. Λοιπόν. Τι να πούμε για το μαλλί. Πολύ ωραίο μαλλί. Να μου πεις γιατί αφιέρωσε την νίκη στον Αλικαντούρη ο Γιώργος Σαββίδης. Αυτό μπορεί να μου το πεις. Μπορείς να μου πεις. Δεν ξέρω. Την αφιέρωσε τον Γιώργο στον Αλικαντούρη την νίκη. Ναι. Λέει δεν έχω να την αφιερώσω πουθενά. Λέει μα πες μας πρόεδρε να την αφιερώσω. Λέει πουθενά. Δεν θέλω να την αφιερώσω σε κανέναν. Όχι να την αφιερώσεις κάπου. Όχι δεν έχω κανέναν απολύτως στο μυαλό μου. Όχι πες κάπου. Εντάξει τον Αλικαντούρη. Okay. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική. Δεν ξέρω ποια άλλη λογική. Με ποια άλλη λογική την αφιερώνει στον Αλικαντούρη. Ο Αλικαντούρη λες και είναι προσωπική του καψούρα του, ναι. Του Σαββίδη. Δεν τον έχουμε δει να κάνει ένα μάτς προκοπής, ειλικρινά, ολόκληρο. Ναι. Κάτι δίλεπτα έχουμε δει και κάτι τρίλεπτα. Αλλά είναι τρελή η καψούρα. Εντάξει, βέβαια, πώς το λένε, ο Γιώργος Σαββίδης μπορεί να πει θα τον δει του χρόνου, θα τον δείτε τώρα. Λοιπόν, μας λένε ότι απέναντι στο τελικό του 7, ναι, όχι στο 5 που το πήρε, τυχερό. Στο 7. Στο 7 εδώ στην Αθήνα. Δεν θυμόμουν ότι σε κάποιο τελικό είχε παίξει ο πέναντι. Μπράβο, Ζερμένη, πέναντι. Στο 5 δεν το θυμόμουν καθόλου. Θα το θυμόμουν. Ναι, ναι, γιατί ναι. Ξέρεις, ήταν συσημασμένοι οι τύποι που το γυρίσαν το 3-0. Σωστό. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Βλάντιμιρ Σμίτσερ. Πολύ συγκεκριμένα. Για παράδειγμα. Ο Βλάντιμιρ Σμίτσερ ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Πάρα πολύ συσημασμένο. Και μην ξεχνάμε, έτσι όσο και αν τον έχουμε λιδωρήσει, ότι η ώρα συγκίνηση βραδύ ήταν ο Γιάννη Ζιντούντα. Και έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Σε καμία περίπτωση. Ποτέ. Κάτι το οποίο του έδωσε αργότερα και μεταγραφή στη Ρεάλ. Βεβαίω. Μην το ξεχνάμε ούτε αυτό. Εγώ το είχα ξεχάσει. Εγώ που με Ρεάλ το έχω ξεχάσει. Πώς θυμάσαι εσύ, ξέρω εγώ, τον Ντουτρουέλ,
Ναι, ναι, τους θυμάμαι. Τον Χέσπ. Τον Ριστή στην ομάδα. Τον Ρομπέρτο Μπονάνο. Καταλαβαίνω. Του θυμάσαι έναν προς ένα. Σαν τα Playmobil σου στην παιδική ηλικία του θυμάσαι. Γιατί ουσιαστικά ίδιες τερματοφιλικές ικανότητες είχαμε τα Playmobil. Θέλω να πω, όσο απέκρουε ένα Playmobil, απέκρουε και ο Χέσπ. Σιγά. Όπως θυμούνται, α πούμε, στη Manchester United τον Μάσιμο Ταΐμπι. Ο οποίο έμεινε στην ιστορία ο τυφλό τη Βενετία. Θέλω να θυμίσω το μεγάλο παρατσούκλι του Μάσιμο Ταΐμπι. Θυμάμαι και εγώ το Ζέζο Ντούντεκ. Ο Ζέζο Ντούντεκ, συγγνώμη τώρα επειδή έχω τώρα κοινό μνήμη. Ο Ζέζο Ντούντεκ έπαιξε βασικό έστω και σε ένα παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Όχι, ενώ ναι. Όχι. Όχι, δηλαδή, αλλά. Δηλαδή έπαιξε κάνα κύπελο και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή δεν είναι ότι κατέβηκε Τσουλού, ας πούμε, με βασική επιλογή. Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει. Και προσπαθώ να θυμηθώ. Τώρα τα έχω λίγο μπερδεμένα στο κεφάλι μου για το. Υπήρξε μια συγκινητική βραδιά που η Ρεάλ αποχαιρέτησε δύο παίχτες. Ναι. Δεν θυμάμαι αν ήταν η βραδιά που έφυγε ο Γκούτι και ο Ντούντεκ, δηλαδή την τελευταία τους παρουσία στο Μπερναμπέου. Ναι. Ή ήταν κάποιος άλλος και ο Ντούντεκ. Νομίζω ήταν ο Γκούτι και ο Ντούντεκ. Μπορεί και βλακίες όμως. Δεν θυμάμαι. Ήταν μεγάλη συγκίνησή μου. Τα μάτια μου ήταν βορκωμένα. Εσύ ήταν 4 χρόνια στη Ρεάλ. Ναι, ναι, ναι. Έκανε τρομερή αργομιστία. Λοιπόν, κάτσε. Βλέπω ότι έκανε 12 εμφανίσεις. Ναι. Και τι εμφανίσεις που άλλαξαν τον ρουν της ιστορίας. Προφανώς. Εκ των οποίων είναι 8 στο Copa del Rey. Μπράβο, μπράβο. 2 στο πρωτάθλημα και βλέπω και 2 στην Ευρώπη. Ναι, θα είναι αυτές, παιδί μου, που είναι 6 αγωνιστικοί. Στα 6 παιχνίδια των ομίλων. Ναι, εσύ. Εντάξει, να παίξει, σου λέει και ο αλίμονος εκεί. Εκεί έπαιξε και ο Κοεντράο, ας πούμε, πέρυσι. Εντάξει, σωστό. Δίκιο. Πιάνω δηλαδή την πιο κλασικότερη περίπτωση άχρηστου ανθρώπου και παρασιτικού και τοξικού. Απλώς λέγοντάς τώρα και πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο, ναι. Ίσως απλώς θέλω να πω για να καταλάβετε, όπως λέει μερικές φορές για τους δημοσιογράφους, ότι μπορεί η δημοσιογραφία να σε πάει πάρα πολύ μακριά στην πολιτική, ναι. Εάν ξέρεις πότε να την εγκαταλείψεις. Έτσι είμαι και ο Γιώργος Ντούντεκ που ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Έφτασε ένα ματς σε έναν ημιταλαντούχο, για να μην το πω διαφορετικά, για να παίζει στη Ρεάλ, να σιτίζεται, ναι. Από τη Ρεάλ Μαδρίτη από τα 34 μέχρι τα 38 του. Ναι. Και μας λέει ότι αφαιρένω στον Καντουρί και κλείνουμε με αυτό, γιατί είχε το επεισόδιο με τον Αλέξη Κούγια στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Προφανώς μας λέει κάτι και τους ευχαριστούμε. Όχι, αυτό έχει λογική. Μάλιστα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε. Λέτε. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα. Με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γρηγόρη Ποζίο στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, 210-95-79-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μετά τις 12 και μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, όταν οι γραμμές ανοίγουν για όλους εσάς. Τα μηνύματά σας μπορούν να έρθουν σε εμάς με τους εξής τρόπους: μέσω κινητού τηλεφώνου, γράφετε Super Affinity ένα διάστημα, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,31 ευρώ ανά μήνυμα, συν το γνωστό τέλος τηλεφωνίας, τα ξέρετε τώρα τελευταία. Αυτή δουλειά. Μέσω ίντερνετ μπαίνετε στο ανανεωμένο sportfm.gr, πηγαίνετε πάνω δεξιά και στην κεντρική σελίδα και κλικάρετε εκεί που λέει sportfm 94,6 live. Ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε emails, μπορείτε να στείλετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποιαδήποτε μέρα και ώρα της εβδομάδας προφανώς. Και από εκεί και πέρα fightclub2.0, γράφετε στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής, στην οποία ανεβαίνουν πολύ συχνά πραγματάκια, ολόκληρες εκπομπές, ξέρω εγώ, αποσπάσματα εκπομπών νέων, παλιών, οτιδήποτε άλλο μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Γενικώς έχει πολύ πράγμα εκεί να δείτε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, fightclub2.0, γράφετε στο Google Play Store ή στο App Store, ανάλογα αν έχετε Android ή iOS, στην περίπτωση που θέλετε να κατεβάσετε το application της εκπομπής. Ότι έχουμε και τέτοιο, είναι τσαμπέ, είναι χωρίς διαφημίσεις, με χαρά, φουλ λειτουργικό και έχει και ένα κουμπάκι για να ακούτε ανά πάσα στιγμή, είτε online ή offline, τις 10 τελευταίες μας εκπομπές. Κώστας Μαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Μεγάλης πίσης μου και το φίλο μας τον Γιάννη που έχει εδώ. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Από τα παιδιά που είναι σε εξέλιξη, ποιο μας συγκινεί? Μας συγκινεί λίγο το Σαν Πάολο Νιρεμβέργη που είναι στο 0-0. Λίγο το Chelsea West Brom, ας πούμε, είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Είναι στο 1-0 με γκολ του Αζάρ προηγείται η Chelsea. Και Λακορούνια Μπέτις 0-0. Αυτό. Μάλιστα. Και τελειώνοντας την εισαγωγή μας αυτή και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο,
Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου από τη Θεσσαλονίκη να μας μεταφέρει. Φαντάζομαι τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου και ό,τι άλλα ωραία πραγματάκια μπόρεσε να αλλιεύσει. Δημήτρη, καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας, καλησπέρα από την Τούμπα. Σιγά σιγά τελειώνει η βραδιά και με τις δηλώσεις προπονητών, παικτών, των πρωταγωνιστών γενικότερα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φιντάνη, τον προπονητή Λάρης, ο οποίος μίλησε πρώτος στην Ασοατύπου. Τόνισε ότι ήρθαμε να παίξουμε κοντά στον ΠΑΟΚ που έχει τον πρώτο λόγο να πάρει το τηλέφωνο μαζί με την ΑΕΚ. Η ποιότητα του ΠΑΟΚ φάνηκε από τα πρώτα λεπτά. Μας επηρέασε και η κούραση από τα 120 λεπτά του κυπέλου. Κυριάρχησε ο ΠΑΟΚ σε όλες τις γραμμές. Ξέραμε ότι θα παίξει πολύ θετικά. Θέλαμε να τα απεξέλθουμε. Μας έλειπαν και μερικοί παίκτες όπως ο Ρέντζας, ο Κρισμάν, ο Ντέλετιτς που ήταν πολύ βασικοί. Δεν καταφέραμε να καλύψουμε τις απουσίες. Δικαίως χάσαμε, ανέφερε. Τόχισε ότι το πρόβλημα της ομάδας ήταν και δεξιά και αριστερά. Με τέτοια μπακ όπως ο Μάτσος και ο Βιερίνια θες να κλείσεις χώρους, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιο ποιοτικούς παίκτες από τους δικούς μας. Αξίζει να είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Για την κλήρωση του κυπέλου και τα δικά του σχέδια, είπε ότι δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε rotation στο πρωτάθλημα. Πρέπει θα προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο κύπελο κοντά σε μια μεγάλη ομάδα. Τώρα όμως κοιτάμε πιο πολύ τους αγώνες Παναθηναϊκό και Πλατανιά, γιατί αυτοί μπορεί να κρίνουν την παραμονή της ομάδας, ανέφερε ο κύριος Φιντάνης. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λουτσέσκου, ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να πει ως κριτική για την ομάδα του ότι δεν πήγε καλά σήμερα και είπε ότι θα μπορούσαμε σίγουρα να πετύχουμε παραπάνω γκολ, ανέφερε. Τόνισε ότι έκανε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ήταν σχετικά άστοχος στη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα όμως λέει πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για όλη την προσπάθεια και να κρατήσουμε τη συγκέντρωση που είχαμε σε όλο τον αγώνα. Ρωτήθηκε για το κύπελο και ο Λουτσέσκου είπε ότι αργεί ακόμα, δεν θέλω να μιλήσω, θα έρθει η ώρα που θα μιλήσουμε και για τον Πανιόνιο. Για την εργασία μπήκε στη Βαρβιερίνια, τόνισε ότι όλοι οι παίχτες που κλήθηκαν να μπουν και να παίξουν τα έδωσαν όλα, και ο Μακ και ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας. Φανταστικά έπαιξε ο Μπίσεσβαρ, ένας παίχτης με πολύ μεγάλη ποιότητα, ανέφερε ο Λουτσέσκου. Για το επίπεδο της ομάδας του και που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, είπε ότι και την ομάδα μου είναι σημαντικό να κρατάμε τη φιλοσοφία μας, να έχουμε νέες ιδέες στο παιχνίδι, συνοχή, επιθετικότητα. Πολύ καλή ανατροπή όταν χάνουμε την μπάλα. Η δουλειά, το μυστικό για να είμαστε έτσι μπροστά και τόσο καλοί. Για το ότι ο κόσμος φώναξε ονόματα παικτών, πότε πιστεύω θα φωνάξει το δικό του όνομα, είπε ότι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες, ο κόσμος αρκεί να είναι χαρούμενος με αυτό που εμείς παρουσιάζουμε. Για τον Βιερίνια, ότι αυτή τη στιγμή για τη θέση του λέει ότι δεν πρέπει να πειράξουμε την ομάδα. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ θετικό το πώς έρχεται από πίσω και δεν πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Και για τον Μουλέν, ότι που δεν έπαιξε σήμερα, ότι πρέπει να προσαρμοστεί, να καταλάβει πιο πολύ το τι συμβαίνει στην ομάδα και θα κληθεί να βοηθήσει και ο Μουλέν. Έκανε δηλώσεις ο Βαρέλα πριν λίγο, γιατί υπάρχει αυτή η φοβερή στιγμή όπου έβαλε γκολ και πανηγύρισε μαζί με τον γιο του που ήταν μπολμπόι, και εξήγησε ο Βαρέλα ότι ήταν για πρώτη φορά που του ζήτησε ο γιος του να τον πάρει μαζί και να είναι μπολμπόι, λέγοντας ο γιος ότι σήμερα θα σκοράρεις, και πράγματι ήταν το πρώτο γκολ του Βαρέλα στο φετινό πρωτάθλημα, το οποίο πανηγύρισε μαζί με τον γιο του στη στιγμή που τον έπεσε και τα δάκρυα και εξήγησε ότι ήταν πολύ ιδιαίτερο και αυτόν ό,τι συνέβη στον αγώνα. Ήταν ωραία σκηνή και συγκινητική έτσι για μας που την είδαμε, και πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Και ήταν και για καλό, γιατί ξέρεις, στο μυαλό πάει καμιά φορά ότι μπορεί και να υπάρχει και κάτι, ας πούμε, πιο δυσάρεστο κτλ. Ευτυχώς ήταν κάτι έτσι, μια παραγγελιά του γιου προς τον πατέρα. Μια χαρά όλα. Ναι, ναι, μια πολύ δυνατή στιγμή που πράγματι σωστά δεν έκρυβε κάτι άλλο. Έτσι. Ναι. Δυσάρεστο ήταν μια σύμπτωση, μια ωραία στιγμή. Να ξέρω, αυτό που έκρυβε, μάλλον, αυτό που έκρυβε, είπε ότι πέρυσι πέρασα πολύ δύσκολα. Και στο μάτς τον Ολυμπιακό είχα βάλει γκολ υπέρ μας, αλλά και αυτό γκολ. Και στο σχολείο τα παιδιά έλεγαν κάποια πράγματα στο γιο μου.
Και από τότε το είχα κρατήσει και ήθελα να ανταποδώσω και σήμερα έγινε αυτό που έγινε. Είναι το μόνο, ας πούμε, κομμάτι που λες ότι υπήρχε κάτι που του είχε μείνει και ήθελε να ξεσπάσει. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Για χαρά. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Ωραία τότε. Άρα. Άρα τι. Μια χαρά. Το που είπαμε. Μια χαρά ήταν ούτως ή άλλως. Ήταν σαν εικόνα όμορφη. Ήταν πολύ συγκινητική. Και είδες και εγώ και ο Λουτσέσκο εκτιμάμε Μπίσεσβαρ. Βλέπεις, βεβαίως. Και νομίζω και όσοι βλέπουν τα παιχνίδια του Πάου στις βραδιές που ο Μπίσεσβαρ είναι σε κέφι. Όλοι τον εκτιμούν. Όλοι τον εκτιμούν και ο Λουτσέσκο τον εκτιμά. Δεν παίζει ο Μπίσεσβαρ. Παίζει σπανίως πλέον. Εντάξει, δεν παίζει γιατί είναι καταραμένη αυτή η θέση που έχει παίκτες πολλούς. Αυτό. Μα τι να κάνει. Δεν σου λέει καλύτερα να έρχεται από τον πάγκο γιατί νομίζω ότι στα 90 λεπτά καλύτερα να παίζουν άλλοι. Τον πάγκο, καλύτερα να βάζω αυτούς που πήρε ο καλός κύριος πρόεδρος, ο καλός κύριος ιδιοκτήτης τέλος Αυγούστου. Βεβαίως. Για να έχουμε και τη δουλίτσα μας και την επόμενη μέρα. Δεν είναι τώρα με το καλύτερο να έρχεται τον πάγκο. Σωστό και αυτό. Όταν του παίρνει Μαουρίσιος Καντουρίδες, Μάκβι, Ειρήνιες και τα λοιπά και φορτώνει εκεί, άσχετα που Βερίνα τώρα έχει γίνει μπακ και δεν έχουμε και πολλά μάτς. Και δεν έχουμε και πολλά μάτς να παίξουμε όλοι εμείς. Έχουμε διάφορα θεματάκια. Είναι η αλήθεια. 10 στα 10 ο Πάοκ πάντως, πλάκα. 10 στα 10 κοίτα να δεις. Τρομερά πράγματα. Τέλος πάντων. Για πες, τι άλλο μας συγκλώνησε αυτήν την αγωνιστική. Τώρα που ολοκληρώθηκε πια. Τι άλλο μας συγκλώνησε. Εντάξει, ο Αραούχο ήταν συγκλονιστικός. Έγινε θέμα. Είδα το μη σου κάτσει, μη σου τύχει, γιατί στιγματίζεσαι μετά σε όλο τον πλανήτη. Είναι από τις φορές καταλαβαίνεις πόσο κραυγαλέ είναι μια ευκαιρία που έχει χαθεί όταν το κάνουν θέμα διεθνή μέσα. Ναι. Ο Αραούχο έγινε θέμα σε διεθνή μέσα. Ναι. Και θα γινόταν ακόμα και αν ήταν, θέλω να πω εγώ, ας πούμε, ο Γιακουμάκης. Θέλω να πω ότι δεν είναι επειδή είναι όλοι τον ξέρουν. Α, όχι, προφανώς. Έτσι, ναι, ήταν πολύ καραυγαλή ευκαιρία, δεν είναι. Δεν ήταν ευκαιρία, τώρα μπορούσε να αφήνει την πάθη που γίνει και μέσα. Ναι, ίσως. Ήταν απομάκρυνση. Ναι, ήταν ουσιαστικά απόκρουση. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που έκανε. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Ήταν το μόνο που μας συγκλώνησε αυτό από αυτή την αγωνιστική. Δεν συγκλώνησε τίποτα άλλο. Δηλαδή, η βαθμάρα της Κέρκυρας μέσα στην Ξάνθη δεν συγκλώνησε. Έχω εδώ πέρα στα φήμη του Γιάννη που λέει ότι το έχει κάνει και ο Μπατίστα, λέει αυτό το πράγμα. Ο Αλεξανδρής το έχει κάνει. Με τη Μαρσέη κιόλα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι. Ναι. Θα έχει κλάψει σαν τον Βαρέλα για να το λέει. Θα έχει γίνει έξαλλο ο Αλέφαντος. Έξαλλο. Και θα γύρισε και λέει. Ναι. Δεν βλέπω παίκτη Μαρσέη. Μάλιστα. Λοιπόν, Κερκεράρα λέω εγώ. Ναι. Μπορεί να μη σωθεί, δεν έχει. Κάνει κανονίσει διακοπέ για το καλοκαίρι, Κέρκυρα, και ετοιμάζει το έδαφο. Τι κάνει την Κέρκυρα τώρα ξαφνικά. Εδώ ρε, βαθμό. Περίμενε να πάρει βαθμό στην ξανά την Κέρκυρα. Εγώ δεν το περίμενα. Πού θα πας στην Κέρκυρα και πες. Δεν μπορείς να πάει πολλές φορές στην Κέρκυρα, θα λέω. Για πες. Σλοβαριέμαι στην Κέρκυρα, να σου πω την αλήθεια τώρα πια. Εντάξει, γιατί ήσουν απέναντι τώρα εκεί λόγω Γιάννη. Δεν ήταν και αυτό το θέμα. Έχω πάει. Όταν ήμασταν Γιάννη δεν πήγα ποτέ στην Κέρκυρα. Αλλά είχα πάει. Έχω πάει στο παρελθόν. Πριν πόσα χρόνια. Και την έχεις βαρεθεί. Έχω πάει από το 6 και μετά ξέρω 3-4 φορές. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Ναι. Μήπως ετοιμάζεις το έδαφος για να ξαναπάς το καλοκαίρι και θες να έχεις το σέρβις που σου πρέπει. Εάν θέλεις να είναι αυτό, να είναι αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Από όλα αυτά, από όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνανε τώρα, για μένα το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ότι η Κέρκυρα παίρνει αποτέλεσμα στην Ξάνθη. Πες μου κάτι πιο εντυπωσιακό από αυτό. Πιο εντυπωσιακό από αυτό είναι ότι κάνει σαν την ένα Βλαχοπούλα αυτή τη στιγμή με την Κέρκυρα. Πιο εντυπωσιακό. Ξαφνικά δεν μετά από τόσα χρόνια. Κάνα σε μπότορα Σιόργε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα λένε να πούμε. Μετά από τόσα χρόνια. Όχι, χαίρομαι πραγματικά που ανοίγει του οριζοντέ σου και μείνει την Κέρκυρα. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτά, τέλος. Και θα υποβαστεί. Εντάξει. Όχι, μην το χαλά τώρα εσύ. Στείλε την καλή σου ενέργεια. Δεν ξέρω εσύ. Εντάξει, η Κέρκυρα Απόλλωνα ήταν ποιο να. Και η Λαμία θα κινδυνεύσει. Δεν πιστεύω θα κινδυνεύσει η Λαμία τελικά. Ναι. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Ούτε θα κινδυνεύσει. Ούτε εγώ το βλέπω. Οπότε εκεί παίζει με Απόλλωνα. Βέβαια, Απόλλωνα πήρε Στόουξ, σου θυμίζω τώρα. Ναι. Ο οποίο είναι έτοιμο να μπει να παίξει. Πήρε τον Άσο τη Χιμπέρνια, σου θυμίζω, και τον πρώην Άσο τη Σέλτικ. Ναι. Οπότε εδώ πέρα θα έχουμε θεματάκια. Αλλά τέλο πάντων. Όχι, παιδιά, δεν μας συγκλώνησε η επίθεση Μίχου σε Κοντοέ χθες βράδυ. Γιατί είναι. Μίνου, συγγνώμη. Γιατί είναι πολύ απλά ο Γιώργος Μίνος. Ναι, ρε, παιδιά. Οπότε εκεί πέρα. Ούτε γελάς, προφανώς, γιατί δεν έχει καμία πλάκα. Ξέρεις, κάνεις ένα tap-tap στην πλάτη της τηλεόρασης του τύπου κουράγιο. Άστο να παίξει και αυτό, καλή μου τηλεόραση, τι να κάνουμε. Θυμίζω ότι σε όσους. Ενδεχομένως είστε πιο φρέσκοι στο θέμα Γιώργος Μίνος. Mm-hmm. Ο Γιώργος Μίνος
Και υπάρχει νομίζω το στιγμιότυπο, υπάρχει και σε σχετικό βίντεο κλιπ στο YouTube. Εγώ σε κάποια φάση βρίσκει και φέρνει κοντά του τον Κάρλες Πουγιόλ με την ατάκα «Είναι εδώ ο Κάρλες Πουγιόλ να μας πει δύο λόγια για το μεγάλο ΠΑΟΚ». Υπάρχει. Αλήθεια τώρα. Ναι, βέβαια. Με ποια αφορμή? Δεν το θυμάμαι αυτό. Είχε να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ με το παιχνίδι? Έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν δηλαδή. Έχει σημασία όταν πρέπει να υποθεί κάτι για το μεγάλο ΠΑΟΚ. Έχει σημασία αν ο μεγάλος ΠΑΟΚ είναι εκεί. Αν ήταν το παιχνίδι ο Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, έχει σημασία αν είπε αυτό το πράγμα ο Γιώργος Μήνος. Έχει μεγαλύτερη σημασία. Ναι. Ναι. Όχι, φαντάζομαι ότι για να είναι εκεί ο Γιώργος Μήνος κάτι θα είχε να κάνει. Ήταν κάποιο φιλικό ίσως Ελλάδα-Ισπανία στη Θεσσαλονίκη. Α. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Ελλάδα-Ισπανία, αυτό πρέπει να ήταν. Τι μπορεί να είπε ο. Φιλικό παλέμαχη ίσως. Ναι. Ελλάδα-Ισπανία στη Θεσσαλονίκη που είχε παίξει ο Ζαγοράκης. Ναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Και τι μπορεί να είχε να πει ο Κάρλος Πουγιόλ για το μεγάλο ΠΑΟ, Κάραγε. Δες το βίντεο κλιπ για να δεις το βλέμμα του και να καταλάβεις. Απάντησε κάτι για το μεγάλο ΠΑΟ. Δεν το θυμάμαι. Έχω το δω χρόνια. Ναι, έχω το δω πότε. Αλλά αυτό δεν σου φτάνει και δεν αρκεί για να αναδειχθεί το μεγαλείο του Γιώργου του Μήνου. Εγώ νομίζω ότι αρκεί. Ναι. Ατάκλημα, λένε, είχε κάνει ο Αλεξανδρής τον Μπατίστα προσπαθώντας να του κλέψει τον γκολ με τη Μαρσέη. Συγγνώμη. Α, ήθελε ο Αλεξανδρής να κλέψει τον γκολ του Μπατίστα. Ναι. Δεν τον πάω να το πιστέψω αυτό. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κλέψει ο Αλεξανδρής κάτι από κάποιον δικό του άνθρωπο. Δεν γίνεται. Τι είχε κάνει ο Μπατίστα? Όχι. Είχαν παίξει το ημίχρονο, είχε φέρει τίποτα 4-2 και του είχε πει έφερα εξάρες. Ναι, δεν είναι τώρα πράγματα αυτά. Δίλε, δεν είναι σωστή η περιγραφή σου. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι ωραία. Στο Ελλάδα-Ισπανία, ναι, παιδιά, ευχαριστούμε. Mm. Το θυμηθήκαμε τελικά. Λοιπόν, άλλα την αγωνιστική. Θα την αφήσουμε πίσω μας την αγωνιστική σε λίγο. Δεν έχει άλλα. Άλλα την αγωνιστική. Παραξένεψε τίποτα, είχαμε κάτι περίεργο. Κάτι που δεν το περιμέναμε. Εγώ λέω όχι. Δεν σε παραξένεψε, ας πούμε, η συμπεριφορά του Ούρος του Τζούρτζεβιτς? Α, αυτό, ναι. Εντάξει, αυτό θα έχουν μιλήσει με τον Μήτρογλου, φαντάζομαι. Ναι. Από χθες πια μέχρι σήμερα θα έχουν πει δύο κουβέντες. Ναι. Το είχε πει ο Μήτρογλου. Με τον Καστίγιο δεν θα έχουν πει. Και από τον Καστίγιο θα έχουν πει άλλες δύο κουβέντες. Οπωσδήποτε, ναι, θα έχουν πει δύο κουβέντες. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου? Θα σου πω τι μου κάνει εντύπωση. Στον Ολυμπιακό από το Δεκέμβριο, ουσιαστικά προς τέλος Δεκέμβρη, γίνονται πραγματάκια. Ναι. Δηλαδή, ειδοποιήθηκαν 4-5 παίκτες να φύγουν κλπ. Έχει πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έχει περάσει δίκη στα μηνύματα προς τους παίκτες. Παρ' όλα αυτά, από εκείνη την περίοδο, ποιος ήταν ο Σεμπά, δεν ήταν που έκανε την ιστορία τότε? Ο Σεμπά είναι ξεχωριστό θέμα. Θέλω, okay, να τον αφήσεις. Θα τον αφήσω. Δεν μπορώ να τον αφήσω το Σεμπά γιατί του έχω αδυναμία. Αλλά δύο κάποιοι άνθρωποι ότι δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Δηλαδή το να γίνεται, το να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα στην ομάδα, να έρχεται ο Ολυμπιακός από αποκλεισμό στο κύπελλο, από ήττα στο πρωτάθλημα κλπ. Και να κάνει ο Τζούρτζεβιτς αυτό το πράγμα, που ακόμα και αν το βάζει το πέναλτι, πάλι θα ήταν θέμα. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Τώρα θα πω κάτι και ας πείτε ό,τι θέλετε. Πιστεύεις ότι η ένταση με την οποία μεταφέρονται εσωτερικά μηνύματα στις ομάδες, ναι, η ένταση με την οποία μεταφέρονται εσωτερικά μηνύματα των ομάδων στα site, ναι, και στις εφημερίδες, είναι η πραγματική ένταση με την οποία υπόνονται? Εγώ δεν ξέρω, θα το πω με ένα διαφορετικό τρόπο. Θέλω να πιστεύεις ότι ο όρος Τζούρτζεβιτς ήταν φοβισμένο στο τέλος Δεκεμβρίου? Όχι, ήταν, ξέρω εγώ, φοβισμένος, αλλά να σου πω κάτι. Έχει να κάνει και με το φυσικό του ανθρώπου που πάει στην, δηλαδή, στο προπονητικό κέντρο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ως φυσικ δεν είναι ένας άνθρωπος που τον αφήνεις, τον περνάς έτσι στον ντούκο. Σωστό. Όπως εγώ όταν πηγαίνω ψωμιάδης παλιότερα, συγκρίνω προφανώς, επειδή είναι επιβλητικός, ήταν επιβλητικός. Ναι, στην όψη, ναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος που πάει, σου λέει κάτι και εσύ κοιτάς μέσα τσίχλα. Ναι, οκ, okay, εντάξει, κατάλαβα τι λες. Ναι. Γιατί ξέρω εγώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και πιο ψαρωτικοί. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τη γλώσσα, δηλαδή αν είσαι ο Τζούρτζεβιτς να ξέρεις ελληνικά. Προφανώς υπάρχει μεταφραστής. Μόνο η γλώσσα του σώματος αρκεί. Δηλαδή ένας θυμωμένος Μαρινάκης δεν είναι κάτι που πρέπει να στον τούκο. Εγώ γενικώς, μια που το θέτεις, ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Το να, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες, έχουν οριστεί και εκτέλεσε στο πέναλτι και εκτέλεσε στον φάουλ. Ναι. Καμιά φορά για κανένα φάουλ μπορεί να πει: εντάξει, ρε φίλε, κάτι μιλάνε καλύτερα τους, και την ώρα, ναι, μιλήσαν δύο φορές μεταξύ τους. Μπορεί να ήταν σε απόσταση που ένας το σκεφτόταν να κάνει σέντρα, άλλος θα μπορούσε να σουτάρει. Υπάρχει λίγη κουβέντα, ναι, στα πέναλτι. Δεν υπάρχει καμία κουβέντα και καμία δικαιολογία. Μήπως το γεγονός είναι ότι στον πάγκο δεν ήταν ο κανονικός προπονητής, αλλά ήταν ο Χριστός Κοντής? Και ο για τον Τζούρτζεβιτς, ναι, πιστεύω ότι έπαιξε, ναι, ρόλο. Ναι. Αλλά αν ρωτάς εμένα, νομίζω ότι το υψηλότερο
πρόστιμο εσωτερικού κανονισμού θα έπρεπε να υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις. Ούτε για νυχτοπερπατήματα, ούτε για ποτά και τέτοια. Αλλά όταν 11 ποδοσφαιριστές, 22 όλο το ρόστερ, γνωρίζουν ότι όταν παιδιά κερδίσουμε πέναλτι, αν είναι μέσα στο παιχνίδι ο Ασαριφάν, το εκτελεί ο Ασαριφάν, και μετά ο Μάριν και μετά δεν ξέρω ποιο, και κάποιο παίρνει νταϊλίκι την μπάλα και σουτάρει, είτε το βάζει είτε δεν το βάζει. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι ό,τι πιο μη ομαδικό υπάρχει και ό,τι χειρότερο σε παράδειγμα μπορεί να δώσει στους υπόλοιπους. Δεν αλλάζω ούτε τελεία σε αυτό που λες, εννοείται. Δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Και μου κάνει καμιά φορά εντύπωση που δεν ξέρω, δεν το ρωτάνε στις συνεντεύξεις τύπου ή δεν θέλουν να μιλήσουν προπονητές που λέξω αυτά είναι εσωτερικά. Πες ρε φίλε, εντάξει δεν έγινε και πώς το λένε. Δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος, πες μας. Ναι. Μιλάμε κανονικά άνθρωποι μας. Πες εντάξει, έκανε βλακεία. Ναι. Λάθος είναι. Θα τιμωρηθεί με ό,τι προβλέπει το υψηλότερο κόστος, δεν ήταν σωστό προς τους άλλους. Δηλαδή, η καμία φορά ο προπονητής, παιδιά, πρέπει να μιλάει εκ μέρους όλης της ομάδας. Μα ακριβώς αυτό. Ναι. Μα ακριβώς αυτό πρέπει να, πώς το λένε, να στυλιτεύσει. Ποιος τώρα να το κάνει. Ο προπονητής. Εσύ δεν μπορεί το Χρυσκόντης τώρα να βγει και να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι λεπτή θέση του τώρα. Έχει μπει εκεί πέρα μέχρι να γυρίσει ο Γκαρθία. Και αυτό ενδεχομένως εκμεταλλεύτηκε και σωστό ο Τζούρτζεβιτς. Σωστό γι' αυτό. Αλλά η διοίκηση φαντάζομαι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, ας πούμε, απέναντι σε μια τέτοια πράξη. Λογικά, ναι. Ειδικά στην περίοδο που είναι ο Ολυμπιακός. Αν ήταν 8 βαθμούς μπροστά, το περνάς και λίγο στον ντούκου. Επειδή όμως είναι διαφορετική κατάσταση, νομίζω ότι θα είναι και το ξέσπασμα λίγο πιο. Επίσης, στο παιχνίδι αυτό θέλω να πω ότι αν έπαιρνε τον γκολ του Γιαννούλη, θα ήταν υποψήφιο για γκολ της χρονιάς. Ναι. Ένα πολύ μετρημένο και ζυγισμένο φάουλ από εκεί που το έστειλε. Είχε δει, είχε πάρει τη γωνία, είχε δει τον πρωτό όσο έξω πρέπει, το έκανε. Ναι. Παραλίγο, τσακ, στο τσακ να μπει μέσα. Θα ήταν ωραίο. Ωραίο μάτσο μας. Πέρα από όλα, θα πω, ωραίο μάτσο το τρώμε του Ολυμπιακού. Ναι, δεν το είδα. Πέρα από όλα, ό,τι μπορεί να γκρινιάζει ο ένας ή ο άλλος ή αυτά ή τα πέναλτι, ξέρω ποιος έπρεπε να νικήσει. Όλη αυτή τη μύρλα γύρω-γύρω, ως παιχνίδι ήταν ένα από τα μύθια που λες. Εντάξει, βέβαια. Ναι. Ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτό ήταν κάτι. Ήτανε κάτι της. Εντάξει, ζόρια τώρα για τον Ολυμπιακό για με το μείον 3, ειδικά στην περίοδο που δεν εκπέσει, αλλά αυτά ξέρετε. Συμβαίνουν. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Ορίστε. Ποιος? Ο Ντιγκινή έχει μια αδυναμία στην Ντιγκινή. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί ο Νικολάου Ντιγκινή. Ναι. Βεβαίως. Ο οποίος βεβαίως έχασε και τρομερή ευκαιρία για το 3-1. Εντάξει. Πρέπει να πούμε από το ύψος της περιοχής με τέρμα κενό. Ναι. Επίσης. Ο Άρντα θυμήθηκε να παίξει. Ο Άρντα μια χαρά είναι. Τι είχε μηδεί. Θυμήθηκε να παίξει και τον βρίζανε και ένα ημίχρονο από πάνω. Τι θυμήθηκε να παίξει. Ο Άρντα παίζει γενικώ. Τελικά πάνε οπαδοί εκτός εδάφη. Δεν πάνε ρε παιδί, δεν έχω καταλάβει εγώ. Αυτοί λέει μπήκαν με εντολή της αστυνομίας. Δεν έχω απάντηση. Τι είναι η αστυνομία να δίνει εντολή. Τι εντολή της αστυνομίας είναι αυτή. Η εντολή της αστυνομίας είναι ότι προφανώς τους βρίσκει απ' έξω. Ναι. Λέω τώρα εγώ, όπως είναι και στα Γιάννενα. Λένε όπως είμαι και στα Γιάννενα, παιδιά, να μπούμε ή να πάμε μια βόλτα στην πόλη. Αν πάμε 10 άνθρωποι έξω από την τράπεζα. Ναι. Και κόβουμε βόλτες απειλήτικα να πούμε μπείτε πάρτε ό,τι θέλετε προκειμένου να μην τα κάνετε λαμπόγελα. Ρε παιδί μου, όχι. Δεν είναι, δεν το λέω για αυτό που λες. Ναι. Προφανώς είναι η λογική της αστυνομίας τύπου να αποφύγουμε να γίνει εδώ, αλλά να γίνει εδώ πέρα πατριντή. Αλλά τελικά υπάρχει μετακίνηση, δεν υπάρχει. Γιατί σε κάποια παιχνίδια βγαίνει ο κ. Βασιλιάδης και λέει όχι. Αλλού ανοίγουμε μία θύρα στο γήπεδο να μπουν κάποιοι άνθρωποι. Αλλού έχουμε 800 εισιτήρια και μπαίνουν 3.000 άνθρωποι. Αλλού λέμε να μην πάμε καθόλου. Τι διάολο γίνεται σε αυτό το πράγμα. Άρωτα σε μένα γίνεται γενικώς ό,τι κάτσει. Ναι. Αυτό γίνεται. Ωραία. Ό,τι κάτσει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όπως δει η αστυνομία και κρίνει ότι μπορεί να χειριστεί ή όχι τον όγκο των φιλάθρων που έχουν καταφτάσει σε σχέση με τη δική της δύναμη. Αυτό. Ναι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Εντάξει, ήρθαμε τόσα χιλιόμετρα να δούμε την ομάδα. Ένας αυστηρός θα σου πει. Πώς το Περιστέρι μου, όχι, λέω. Α. Λέω ρε, συμπάντα φίλοι της ΑΕΚ που πήγαν, ξέρω εγώ, στο Αγρίνιο. Ναι. Σου λέω επιχειρήματα τα οποία λέει και ο παδίτη. Ναι, παιδιά, ξέρουμε ότι είναι απαγόρευση. Αν ταξιδέψαμε, ήταν αρρώστια μας. Ναι. Και ήρθαμε εδώ, ρε φίλε, να μας ανοίξει να μπούμε. Έρχεται και ο πρόεδρος σου λέει: ανοίξτε στα παιδιά ας πούμε, να μπουν. Μετά σου λέει: αστυνομικό, ο ένας αστυνομικός σου λέει: ναι, εντάξει, ανοίξτε στα παιδιά να μπουν. Δεν είναι θέμα. Όλος σου λέει: όχι, γιατί υπάρχει απαγόρευση μετακίνηση. Και αν ένα από αυτά τα παιδιά, ας πούμε, πετάξει μια φωτοβολία, τι θα γίνει. Ποιος θα το χρεωθεί. Αυτά πρέπει να τα σκέφτεται ο αστυνομικός. Ποιος θα τα χρεωθεί. Αυτά ακριβώς πρέπει να σκέφτεται. Ο Ολυμπιακός θα τα χρεωθεί γιατί δεν έχει πάρει στήρια επίσημα. Ποιος θα τα χρεωθεί. Αυτά είναι τα θέματα. Όταν δεν τηρούνται οι νόμοι, αυτά είναι τα θέματα. Δηλαδή αυτό που έβριζε, ας πούμε, αυτοί που βρίζαν τον Ουάρντα, για παράδειγμα. Ένα ημίχρονο ολόκληρο. Ποιοι ήταν. Επισήμως δεν ήταν κάποιοι που μπορεί κάποιος να χρεώσει κάπου κάτι. Επισήμως. Σωστό. Ήταν κάποιοι φιλάθλοι. Φιλάθλοι. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, σύντροφοι κοριτσιών που τους την έπεσε ο Γουάρντα. Σωστό.
Κατάλαβε τι γίνεται. Μπορεί να τα ξέρω εγώ Σύρι και να είχαν θέματα από την ΝΕΒ. Ναι, μπορεί να ήταν κυνηγή γηπαετών. Οτιδήποτε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να χρεώσει κάπου και να πει, παιδί μου, ότι παιδιά εδώ σε πέρα είχαμε ξέρω εγώ, ρατσιστική επίθεση, είχαμε mm-hmm. οτιδήποτε και ρίχνω ένα χρηματικό πρόστιμο και μην ξαναγίνει. Δεν μπορεί να το ρίξει πουθενά. Πολύ καλά τα λες. Ναι. Πολύ καλά τα λες. Ναι. Και ένα τελευταίο, να πες εσύ Γιάννη για το να κλείσουμε. Το καλύτερο έχει γίνει σε μετακίνηση οπαδών του Άρη. Ναι, του Άρεος, του Άρεος. Του Άρεος για σένα, ναι, του Άρεος. Σε αγώνα με την Καβάλα, ναι. Για το κύπελο νομίζω, όπου όλοι είχαν προσκλητήρια γάμου. Και πήγαιναν ορθές με αυτοκίνητα, γιοταχή. Το Σκαβάλα και όλοι είχαν ένα προσκλητήριο να δείχνουν στους αστυνομικούς. Ωραία. Καλά, έχουν γίνει τρελά τέτοια πολλά. Υπέροχα. Και οι παοκτζίδες κάποτε που τους αναγκάσαν να γράψουν στοιχεία και ονοματεπώνυμα τώρα παλιά δεκαετία του 90, έγραψαν ο καθένας ένα όνομα παίχτη του Άρη. Γράφα, ξέρεις, Λόντσαρ Ζόραν, Κουίς Κωνσταντίνος, από κάτω, Φυρός Γεώργιος. Και γράψαν στους αστυνομικούς. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τα ξαναλέμε σε λίγο. Τάκης Μπουλής και κύριε, αυτό να μακαρίζετε για τις μουσικές επιλογές. Βεβαίως. Γιατί έχετε στείλει μηνύματα λατρείας και αποθέωσης για χαλός. Με αυτό ακούμε. Το κομμάτι έχω φασώσει άρρωστο Μιλφάδη σε μπαρ στο Βόλο και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ξύπνησες, Τάκη Μπουλή, ξύπνησες μνήμες και θύμησες με αυτό το κομμάτι. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι σε 9 μήνες από σήμερα θα γεννηθούν παιδιά εξαιτίας. Θα γίνει δουλίτσα, θα γίνουν πραγματάκια σήμερα το βράδυ. Τάκη Μπουλή. Λοιπόν, ετοιμάσου για νονός. Εσύ νονός. Λοιπόν, το πρόβλημά μου λοιπόν με το ΣΕΜΠΑ, γιατί για το ΣΕΜΠΑ πρέπει να συζητήσουμε, mm-hmm. δεν είναι ότι είναι όλα ανοιχτά γύρω από το μέλλον του Βραζίλ, χαχά, του Ολυμπιακού. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι θα πάει στην Κίνα ή, ξέρω εγώ, στην Κίνα βασικά. Το πρόβλημα ότι δεν έχουμε μάθει ονόματα ομάδων. Θέλω ονόματα ομάδων. Άρωτα δεν μπορώ έτσι μένα, απλά γενικώς. Άρωτα σε μένα, ποια είναι η ομάδα που έδωσε το Ζεουβάνιου. Τον Ζεουβάνιου. Υπάρχει ένα έλλειμμα ποιοτικού βραζιλιάνου σε αυτή την ομάδα, το οποίο πρέπει να καλύψει με τον Πολιτάρα το Σεμπά. Λέω εγώ. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λες. Λες για το Ζεού. Το Χρυσοβαλάτη, το Σεβαστιανό, το Χαλελόπουλο, αν θέλουμε το πλήρως το όνομα. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Θα το δούμε όμως αυτό το θέμα που λες. Θα το δούμε μόλις μας βοηθήσει και λίγο η τεχνολογία. Η τεχνολογία, ναι. Γιατί ο Ζεουβάνιο προσπαθώ να θυμηθώ απλώς αν ήταν. Είναι forward. Ήταν στην Τιαντζίν Κουαντζιάν, δόθηκε δανεικό στη Φλαμέγκο. Μπράβο! Δεν πάω να καταλάβω το λόγο τώρα, γιατί δόθηκε δανεικό τώρα στη Φλαμέγκο. Ακόμα δεν έχει κλείσει τα 26. Λοιπόν, η Τιαντζίν Κουαντζιάν, λοιπόν, για να δούμε τώρα, ψάχνει επιθετικούς. Γιατί ο Σεμπά είναι τόσο και τρεις θέσεις, έτσι. Δηλαδή είναι δεξί, φτερό, αριστερό, φτερό. Δεύτερος επιθετικός και μόνος του, άμα θέλει. Άμα θέλει. Άμα λάχει και μόνος του. Το 9 δεν είχε πάρει το 9 όταν είχε έρθει. Ο Σεμπά έφτιαξε 92 φορά. Είσαι σίγουρος, ναι, ναι, ναι. Δεν είχε πάρει ποτέ το 9. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ το 9. Όχι. Okay. Λοιπόν, η ομάδα λοιπόν τι έχει. Η ομάδα έχει. Η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα γεμάτη Κινέζους. Ναι. Και οι ξένοι της είναι ένας Κορεάτης, mm-hmm. Νοτιοκορεάτης, δεν μας αφορά. Ο Άντωνι Μοντέστ. Από την κολονία δανεικός, άρα μια που τον είδα, μια που έφυγε, δεν μας απασχολεί. Ο Άξελο Βίτσελ. Ναι. Και ο Πάτο. Μάλιστα. Δεν θέλουμε μια ενίσχυση εδώ. Δεν θέλει ο Πάτο μια παρέα. Έναν που θα μπορεί να λέει, ας πούμε, βγαίνοντας έξω, παιδιά από εδώ, ο φίλος μου ο Σεμπά που είναι Βραζιλιά. Βεβαίως. Ναι. Πάολο Σόζα προπονητής, θέλω να θυμίσω. Mm. Εδώ, έτσι στην ομάδα. Έρεση, τι ωραία παρεάκια γίνονται εκεί πέρα. Πετυχαίνω καμιά φορά που είναι οι προπονητές και οι παίχτες. Ναι, τι ωραίες αρπαχτούλες έχουν κάνει. Ναι. Πώς καβατζώθηκαν έτσι ωραία. Προηγούμενος προπονητής της ομάδας, Φάμπιο Καναβάρο, προπροηγούμενος Βαντερλέ Λουξεμβούργο. Εντάξει, λατρεία. Λατρεία. Υπέροχα. Ναι, ναι, ναι. Περνάνε καλά. Κάθονται ένα χρόνο, ξέρω εγώ, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια όσο είναι, παίρνουν τα λεφτεδάκια του, περνάνε ζάχαρη, κάνουν το παρεάκι του, λέει εγώ θέλω αυτόν και αυτόν και αυτόν. Τώρα θα βγει κάποιο και θα πει και θα πάρω απόσταση ότι παίρνουν τις μιζούλες και τις μεταγραφές. Εγώ δεν δέχομαι τέτοια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι γίνονται σπαθάτα όλες τις μεταγραφές εκεί. Δηλαδή είπε, ξέρω εγώ, είπε θέλω τον Πάτο. Και του λένε ρε σκότς αυτός όμως που. Ε, παιδιά, μην ανησυχείτε. Εγγυώμαι εγώ. Εγγυώμαι εγώ. Το ξέρω. Ατσάλινος, Χαλίβδινος. Το ξέρω, είχε μια μικρή πτώση αυτά στην καριέρα του. Θέλει να κάνει ένα restart. Εδώ είναι και η κατάλληλη. Αν είχε μικρή πτώση, πώς θα τον παίρναμε. Σωστό. Είναι το κλασικό παπάντζο επιχείρημα που λέμε, ξέρω εγώ, είναι αντίστοιχο του για κάποιο που παίζει στην Ελλάδα που λέμε ναι, αλλά αν είχε και σέντρα και σούτ και κάθε τυπάσα, δεν θα παίζει Ελλάδα.
Είναι το κλασικό παπατζού επιχείρημα. Βεβαίως. Και βεβαίως εσύ που είσαι, βεβαίως και με πονάει ο Σεμπά που παίζει για αριστερό μπακ. Βεβαίως και με πονάει. Βεβαίως. Γιατί δεν χάνονται έτσι τα πολυεργαλεία. Δεν χάνονται πολυεργαλεία. Σου λέει φέραμε ένα Χατζησαφή, δεν το θέλουμε τώρα το Σεμπά αριστερό μπακ, να το διώξουμε το Σεμπά. Ναι. Να παίζει ο Μάριν. Ναι, μπράβο, να παίζει ο Μάριν. Ναι. Να παίξει ο Μάριν, τι καταλάβατε. Εντάξει, πήραμε Χατζησαφή τώρα όμως. Αυτό σου λέω. Ήρθε ο Χατζησαφή, το ξεχάσαμε το Σεμπά αριστερό μπακ. Έχουμε. Παίζει, ήρθε ο Μυραλάς, να μην παίζει ο Σεμπά. Ναι. Εντάξει, να μην παίζει, να παίζει ο Μυραλάς. Ναι. Ορίστε, παίζει ο Μυραλάς, 7 παιχνίδια. Έχει παίξει ποτέ ο Σεμπά, του έχετε δώσει την ευκαιρία να παίξει 7 παιχνίδια σερί χωρίς να σκοράρει και χωρίς να δώσει μία assist. Σας λέω εδώ τώρα, σας προκαλώ, βρείτε 7 συνεχόμενα παιχνίδια του Σεμπά χωρίς γκολ ή assist. Μπορεί και να υπάρχουνε. Δεν υπάρχει. Στη Σεμπά. 90 λεπτά. Βασικός τέλος πάντων. Βασικός, βασικούρα. Ναι, okay. Βασικούρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Okay. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα. Ναι. Θέλω να πω. Θέλετε να καταστρέψετε τελείως την ομάδα. Βέβαια, ακόμα Φεβρουάριος είναι. Ναι. Καταστρέψετε, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν τζουλάει, ο Σεμπά όμως να μην παίζει. Γιατί εντάξει, ξέρω αυτό, το μήνυμα, αυτό το μήνυμα το δίνει πάτο και λεφτά, ακούγεται όμορφα. Για την κινέζικη ομάδα, ακούγεται όμορφα. Αλήθεια είναι αυτό. Ακούγεται κάπως. Αν ήταν ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος, θα ακούγεται ακόμα πιο όμορφα. Βεβαίως. Ναι. Στην Κίνα είναι. Εδώ δεν είναι. Εδώ θα δεν δώσει είναι. Πάτο και λεφτά η ομάδα για να πάρει το Σεμπά. Σωστό. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, αλλά επειδή στην Κίνα η αγορά είναι ανοιχτή μέχρι 28 Φεβρουαρίου, θέλω να πω ότι έχουμε μέρες μπροστά, έχουμε ψωμί. Ναι. Έχουμε ψωμί. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, ναι, προφανώς είδαμε γκολ μεγάλου Λούκα Βίντρα. Ναι. Εντάξει, μιλάμε για γκολάρο, όχι για γκολ. Ναι. Από αυτά τα ψωμί στα οποία δεν μας έχει συνηθίσει ο Λούκα Βίντρα, αλλά όταν ακούς γκολάρα Λούκα Βίντρα δεν περιμένεις τίποτα λιγότερο από αυτό. Ναι, γιατί τα λιγοστά που έχει βάλει είναι όλα γκολάρες. Αυτό ακριβώς. Και πάντα θα θυμόμαστε και το σύνθημα πάω ξαγαπώ, πάω ίσο ένας, δύο από το Βίντρα δεν έφαγε κανένας. Ο Λουκάς ο Βίντρας έχει βάλει δύο γκολ στον ΠΑΟΚ, σε δύο παιχνίδι. Ναι, ναι. Στο ίδιο παιχνίδι. Στο ίδιο παιχνίδι, ναι, δεν μιλάμε για δύο γκολ. Ήταν δύο γκολ, δεν ήταν γκολ αυτό γκολ. Όχι, ήταν δύο γκολ του Λουκά του Βίντρα. Και ένα στο Χάιμπουρι. Α, στο Χάιμπουρι. Λέω δύο γκολ σε ένα παιχνίδι έβαλε στον ΠΑΟΚ. Έβαλε δύο γκολ. Το Χάιμπουρι προφανώς. Μόνο. Μόνο ναι. Ο Λουκάς ο Βίντρα αυτό. Επίσης, νότας για Κύπρο έγινε και ένα τρελό πατερδί στη συνέντευξη τύπου με τον Γιώργο Δόνη, θέλω να πω. Ναι. Στην Πάφο ήτανε. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι, αλλά ναι. Πάφος από Έλληνε. Πάφος από Έλληνε. Ναι. Έγινε και ένα πατερτάκι. Ένα πατερτάκι, θέλω να πω. Ναι. Τον βρίζανε σε όλο το παιχνίδι, ας πούμε, και στο τέλος, αν τελείωσε το παιχνίδι, χαιρέτησε τους αυτούς που τον βρίζανε. Έχει πολύ πλάκα ότι ο προπονητής της άλλης ομάδας βγήκε και τάχος στο Δόνη. Ναι. Το λέω αυτό όχι προφανώς για να υπερασπιστώ το Δόνι ή οτιδήποτε άλλο. Λέω πόσο έχει περάσει πια στη συνείδηση ακόμα και των ανθρώπων του ποδοσφαίρου και όλων ημών και των δημοσιογράφων και των οπαδών κτλ. Ότι είναι σχεδόν φυσιολογικό να βρίζουν τη μάνα ενός ανθρώπου στο γήπεδο και κανείς δεν νιώθει την ανάγκη να υπερασπιστεί έναν άνθρωπο του οποίου το βρίζει τη μάνα για να μην χαλάσει τα λαξοκολλήκια του και τα κολομελογλυφάδα του με την εξέδρα. Δηλαδή, βγαίνει αδερφέ, οποιοδήποτε προπονητή κι αν είσαι και πες, παιδιά, okay, μην βρίζετε τον άνθρωπο. Γιατί είναι πολύ πιθανό μετά να γυρίσει να κάνει και μια χειρονομία, άμα του βρίζει τη μάνα. Λογικό. Το έχουμε πια περάσει ότι είναι κάτι. Εντάξει, μου εκεί είπε εδώ είναι, ναι, θα σου βρίζει τη μάνα. Όχι, ρε παιδιά, δεν θα σου βρίζει τη μάνα επειδή είναι. Δεν μπορεί να είναι ποτέ αποδεκτό και φυσιολογικό επειδή είναι γήπεδο να σου βρίζει τη μάνα. Επί 90 λεπτά, επί 45 λεπτά. Ή να σου βρίζει το χρώμα ή την καταγωγή σου ή το οτιδήποτε άλλο. Επειδή είναι γήπεδο. Sorry κιόλα. Δεν είναι επιχείρημα το. Γήπεδο, θα ακουστεί και μια κουβέντα παραπάνω. Όχι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, ήθελα να το πω. Ναι. Λοιπόν, ερώτημα. Σε επίπεδο τζογαρίσματος, ναι. Αυτό που κάνει παίκτες ΣΑΕΚ είναι λίγο ολίν. Σε επίπεδο τζογαρίσματος είναι πώς θα βγάλει λεφτά ο Μελισανίδης ενδεχομένως στο τέλος της χρονιάς. Ενδεχομένως. Ναι. Όχι, έχουν πάρει, το αναλύσαμε το μεσημέρι και το λέγαμε και τον Μιχάλη Τσίγκρη. Ναι. Πόσα πρέμια έχουν πάρει μέχρι τώρα για είσοδο ομίλου, στους ομίλους. Έχουν μοιραστεί αρκετά χρήματα. Οι παίκτες. Οι παίκτες, ναι. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, 500 μοιραστήκαν από εδώ, για την πρόκριση για τον Ολυμπιακό μοιραστήκαν 200. Ότι θέλω να πω. 300 είναι για την πρόκριση από τον, ναι, τον όμιλο του. Ναι, ναι. Στους 32. Δηλαδή, έχει κυκλοφορήσει το χρήμα, αλλά αυτό το θέλετε τα 300 ή τα τζογάρετε και αν περάσει την δυναμό 1 εκατομμύριο, έχει πλάκα. Είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο. Εγώ νομίζω ότι είναι ωραίο. Δηλαδή, σου λέει, εντάξει, τώρα αυτά είναι 300. Είναι και πολύ, νομίζω δεν τα παίρνουν μόνο οι βασικοί. Ναι. Τα παίρνουν όλοι, έτσι, βασικοί, αναπληρωματικοί. Όσοι είναι στην αποστολή, φαντάζομαι τουλάχιστον. Δηλαδή, τουλάχιστον 18-20 παίχτες, λέω. Κανονικά, ναι. Δηλαδή, ήταν να πάω 15 χιλιάρικα. Ναι. Και σου λέει, θέλετε 15, θέλετε μια πενιντούρα. Mm-hmm.
σου λέει μια πενιντούρα τώρα. Κάτσε καλά. Δεν το λες και άσχημα. Κάτσε καλά. Λοιπόν, ναι. Οπότε ναι. Εντάξει, πλάκα έχουν αυτά. Θέλω να σου πω, όπου και να καταλήξουν. Όχι, ωραία, ωραία. Όπως και να καταλήξουν, είναι ωραίο. Είναι ωραίο μόνο ως θέμα. Εγώ το βρίσκω ευχάριστο να, ξέρεις, να ασχολείται ένας άνθρωπος με τους παίχτες. Έστω σε αυτό το επίπεδο. Να κάνει μια. Εντάξει, θα μπορεί να πει ότι είναι καβλαντίτσα ακριβώς. Είναι λίγο τζογάρισμα. Α, είναι τζογάρισμα, ρε φίλε. Ναι. Έχει κάτι, έχει κάτι. Δεν, είναι, δεν το πει ακριβώς εξωφρενικά αστείο, αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι λίγο διαφορετικό από τα υιοθώτα και από τα συνηθισμένα, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, κύπελο. Κύπελο Ελλάδος. Πριν το κύπελο, επειδή λέει παίζει για το περιστατικό του Δόνη, λάθος τα λέτε, η μη πληροφόρηση είναι καλύτερη την παραπληροφόρηση. Έχω διαβάσει την ιστορία ακριβώς όπως έγινε και δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε μη πληροφόρηση ούτε παραπληροφόρηση. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, με χαρά να μας το πεις και να το. Ναι, συντοιχεί, δεν μα λες κιόλας τι. Ναι. Λοιπόν, κύπελο. Ποιος, πού και πότε. Κάτσε να δω αν ακούει πως γιος. Γιατί αν ακούει πως γιος εδώ θα έχει αντιρρήσει άμα πω ας πούμε τελικός πάω κάι. Κατάλαβα να σήκω στο κεφάλι για πως γιος. Αρχίζει πάλι να δείχνει πέντε δάχτυλα και τέτοια πράγματα. Ναι. Εντάξει, προφανώς δεν ξεγράφει κανείς τον Πανιόνιο και την Λάρισα. Απλά στα δύο παιχνίδια, σε διπλά παιχνίδια με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, είναι δύσκολη η αποστολή τους. Σε μονό παιχνίδι θα σου έλεγα ότι μπορεί να πάει να κάνω την έκπληξη. Είτε η Λάρισα είτε ο Πανιόνιος. Ναι. Σε διπλό παιχνίδι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολο. Φαβορή είναι, προφανώς δεν λέω καμιά σοφία, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Είναι περισσότερο φαβορή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέω η ΑΕΚ, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Ίσως λίγο, ναι. Ίσως λίγο παραπάνω η ΑΕΚ. Έχουν και δύο παραλυτικούς στην έδρα τους, πρέπει να το σημειώσω γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα ίσως ο ΠΑΟΚ λόγω ρόστερ. Και λόγω του ότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει ούτως ή άλλως ένα πρόγραμμα φορτωμένο. Σωστό. Και έχει μικρότερο ρόστερ από τον ΠΑΟΚ. Και θυμίζω ότι έρχεται ο πρώτος ημιτελικός την αμέσως επόμενη εβδομάδα από το δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Δυναμό Κιέβου. Πάμε σε ΡΙΑ. Αυτή τη εβδομάδα είναι το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ. Αμέσως μετά πρωτάθλημα. Αμέσως μετά επαναληπτικός. Αμέσως μετά πρωτάθλημα. Αμέσως μετά πρώτος ημιτελικός κυπέλλου. Και νομίζω κιόλας ότι μετά τον επαναληπτικό με την Δυναμό παίζει η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Νομίζω να έχεις δίκιο. Και είναι και το Σαββατοκύριακο που έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή εκείνες οι μέρες είναι. Και παίζει Δευτέρα η ΑΕΚ. Είναι μετά παίζει. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Και μετά Δευτέρα παίζει κύπελο. Άρα θα παίξει η κύπελο, ξέρω εγώ, θα είναι το μάτς που θα οριστεί γιατί νομίζω. Πέμπτη, ξέρω εγώ. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη έχουν πει. Θα είναι το παιχνίδι της Πέμπτης. Λογικά. Σωστό αυτό. Οπότε βάζω την παράμετρο και λέω ότι ο ΠΑΟΚ επειδή δεν έχει Ευρώπη και επειδή έχει και μεγαλύτερο βάθος. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ένα ρόστερ που φτιάχτηκε παρότι στο τέλος είχε χαθεί και η πρόκριση στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά φτιάχτηκε ένα ρόστερ πολυπληθές και ακριβό. Αυτό ενδεχομένως να είναι και το αβαντάζ του ΠΑΟΚ στο προσεχές διάστημα. Ναι. Δηλαδή έχασε τον Κονέ τώρα για κάποιες μέρες με θλάση. Είναι σε μια θέση που έχει χάσει και τον Γιώχανσον και τον Μάνταλο. Σωστό. Αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Αν γυρίζει ο Εντάρεβιτς όμως. Αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Ακριβώς και γι' αυτό ζορίζει το πράγμα. Επειδή γυρίζει και ο Εντάρεβιτς. Γιατί μπορεί να αναγκαστεί να τον βάλει. Αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Δηλαδή λες τώρα μένουν μετρημένα κουκιά στο κέντρο. Να. Δεν είναι και πολύ. Θα μου πεις υπάρχει ο Μωράν. Κάποιος μπορεί να γελάσει όταν το πω αυτό. Κάποιος μπορεί να προβληματιστεί. Κάποιος να κλάψει το Βαρέλα. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω γιατί μιλάς έτσι για τον Μωράν. Τον έχεις δει. Όσο τον έχω δει και κυρίως όσο τον έχω δει φίλοι της ΑΕΚ, δεν είναι και ενθουσιασμένο. Δηλαδή, να σου το πω και διαφορετικά, δεν πήγε κανένας να πάρει φανέλα Μωράν από την Πουτίνα. Ακόμα. Δώσ' του λίγο. Εγώ λέω δώσ' του λίγο. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πέρα όμως από τα κύπελα Ελλάδας, από τα θρήματα κτλ., αύριο σας θυμίζω ότι επανεκκινεί το Τσουλού. Βεβαίως. Έχουμε βεβαίως Τσουλού. Το οποίο είναι μοιρασμένο, το οποίο είναι απλωμένο σε δύο εβδομάδες πια. Mm-hmm. Θυμάστε δηλαδή, και καλύτερο είναι αυτό. Δηλαδή δύο ματσάκια την Τρίτη, δύο ματσάκια την Τετάρτη και μετά την άλλη εβδομάδα άλλα δύο. Ωραία για να τα έχουμε απλωμένα και μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Και να τα βλέπουμε, ναι. Και σαν άνθρωποι. Λοιπόν, τα αυριανά παιχνίδια είναι Βασιλεία Manchester City. Έρεση Βασιλεία, τι κάνεις εδώ πέρα. Τι κάνεις δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας τώρα, ας πούμε. Έλατε. Συγγνώμη, τι κάνεις, εντάξει, σε τιμούμε, πέρασες, μπράβο, ωραία. Τι κάνεις τώρα.
Η οποία Βασιλεία, θέλω να θυμίσω ότι το Ελβετικό Πρωτάθλημα και το Γερμανικό κάνει διακοπή. Ναι. Έχει κάνει 1,5 μήνα διακοπή και έχει παίξει 2 μάτς. Ναι. Και πάει τώρα να παίξει, ας πούμε, τη City. Τι ακριβώς δηλαδή, θα κατέβει να κάνει αυτό το ζευγάρι, Βασιλεία, αν όχι τον κομπάρσο. Εντάξει. Θα τιμήσει την ιστορία τη και τη φάνελά τη. Ναι. Εντάξει. Θα χάσει και τα 2 μάτς. Για να τελειώνουμε. Εγώ λέω ναι. Κάπως πιο δύσκολα στην Ελβετία, κάπως πιο εύκολα στην Αγγλία. Από την οποία Βασιλεία πήρε τα χρώματα η Μπλαουγκράνα και η Μπαρτσελόνα. Βεβαίως, ναι, ναι, είναι γνωστό αυτό. Ναι, ναι. Είναι γνωστό γιατί ο Ζωάν Γκαμπέρ, βεβαίως, είναι γνωστή νομίζω. Ναι. Ναι, την έχουμε πει στο παρελθόν. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείς. Εγώ Μπαρτσελόνα είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Βασιλεία δεν είναι για 16 τσουλούς. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στο πραγματικά ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας. Ναι. Το οποίο είναι το Γιουβέντους Τότεναμ. Ναι. Και για το οποίο προβληματιζόμουν για το τι πρέπει να πούμε. Ξανακοίταξα λίγο πιο προσεκτικά. Ναι. Τις απουσίες Γιουβέντους. Οι οποίες είναι. Είναι πολλές. Όπως. Θυμάσαι. Κουαδράδο. Ναι. Έξω. Ναι. Ματουιντή. Ναι. Ντιμπάλα. Α, ναι. Μπαρτσάλι. Ναι. Μπαρτζάλι. Μπαρτζάλι. Ναι. Νικ Στάινερ. Ναι. Χέβεντες. Ναι. Είναι όλοι έξω. Ναι. Είναι σημαντικές. Δηλαδή του Ντιμπάλα προφανώς και του Ματουιντή θα λέγαω παρότι δεν κάνει καμία τρομερή χρονιά, αλλά επειδή είναι παίκτης που τρέχει πολύ και το χρειάζεται στο κέντρο. Κουαδράδο σίγουρα. Κουαδράδο. Σε κάθε περίπτωση για μεταγραφή τον χώνω μέσα και τον Κουαδράδο του τύπου να πάρουμε αυτό, σας δίνουμε λεφτά και τον Κουαδράδο συνέχεια. Έλα, καλός ο Κουαδράδο. Βρε, καλός είναι, αλλά δεν τον αγαπάνε στο Τωρίνο. Αυτό λέω. Δεν τον αγαπάνε. Πρόσε, τι θέλω να πω με αυτό. Όχι ότι δεν έχει εντεκάδα η Γιουβέντους. Ναι. Έχει εντεκάδα. Δεν έχει πίσω από την εντεκάδα τίποτα πια. Ναι. Δηλαδή φτιάχνει μια εντεκάδα με τους καλούς εναπομείνατες παίκτες. Θα παίξει ο Ντεσίλιο αναγκαστικά, θα παίξει ο Μπενάτια που δεν παίζει, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα παίξει ο Αλεξάνδρο, θα παίξει ο Κεντήρα, θα παίξει ο Στουράρο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα παίξει ο Ντούγκλας Κόστα, θα παίξουν όλοι. Ναι. Δεν μπορούμε. Αλλά οτιδήποτε και να γίνει πίσω από εκεί δεν έχουμε κάτι. Πολύ καλά βέβαια ο Γιουβέντους σε φόρμα είναι σε εξαιρετική φάση. Ναι. Τρομερή φάση. Αλλά δεν ξέρω εσύ, πολλές απουσίες. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω Γιουβέντους πρώτο μάτς. Δηλαδή βλέπω 1-0 ας πούμε τύπου. Ναι. Γιουβεντίνη, κοαλίτικο, ναι. Δύσκολο να στρέψιμο. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Δεν έχεις άδικο. Και εγώ δεν θα το σου πω ποτέ διπλό προφανώς. Ναι. Δεν θα κάνει τότε. Δεν μπορεί να κάνει τότε να διπλό στο Τωρίνο. Θα σκεφτόμουν το χ όμως πρέπει να σου πω. Θα σκεφτόμουν το χ με τόσες απουσίες. Ναι. Πρέπει να πω. Και αυτό που δεν ξέρω δυστυχώς γιατί αυτό δεν το γνωρίζω, ομολογώ. Είναι πόσα παιχνίδια παίζει με πόσες από αυτές τις απουσίες η Γιουβέντους. Αυτό δεν θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή, αν έχουν ήδη μια επιβάρυνση μεγάλη οι υπάρχοντες. Ναι, οπωσδήποτε με απουσίες παίζει. Το θέμα είναι αν ήταν όλοι αυτοί τραυματισμένοι εδώ καιρό. Αυτό ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω. Δεν το θυμάμαι γιατί αλλιώς σημαίνει μεγάλη επιβάρυνση για τους βασικούς. Θα μου πεις ρε φίλε, επιβάρυνση, η Γιουβέντους πάει τρένο. Οκ, okay, πάει τρένο. Εντάξει, δεν λέω. Πάει τρένο και με τον ένα τον άλλο τρόπο καταφέρνει και κερδίζει. Εδώ όμως τώρα πετυχαίνει μια ομάδα σε καλή φόρμα επίσης. Εγώ λέω ευτυχώς για τη Γιουβέντους που είναι το πρώτο μάτς μέσα. Στην περίπτωση αυτή θα την βολέψει. Και είμαι εκεί μεταξύ του 0-0 και του 1-0. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ προς το 1-0 είμαι. Προς το 1-0, ναι. Συγγνώμη. Έχετε καταλάβει. Εδώ πέρα μια αρρώστια η οποία. Για να μην χρεώνουν εμένα μια ζωή παντοτινά, ναι, ναι, ότι είμαι εγώ, ορίστε. Όχι. Κανονικά εδώ πέρα. Κανονική αρρώστια. Λοιπόν, και είναι και το παιχνίδι το οποίο θα δούμε αύριο βεβαίως. Είναι οι ιώσεις του παιδικού σταθμού αυτές, έτσι. Πιο προσεκτικά, ναι. Ναι. Αυτές είναι. Μικρός Γιάννης Τσαούς, παιδικό σταθμό. Βεβαίως. Και να κάνουμε, μας πήγαν εκεί, μας παρατήσανε. Με άγνωστους ανθρώποι. Έτσι. Πραγματικά. Έχω την αίσθηση και μπορεί να έχει λίγο κακία τώρα αυτό, αλλά μια που το πες, ότι στους παιδικούς σταθμούς λένε στην αρχή της σεζόν οι εργαζόμενες, ξέρω εγώ, οι δασκάλες, ας το πούμε έτσι, ότι τι μου, πάμε γερά, πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά αράζουμε. Ναι. Δηλαδή πάμε γερά, άντε λίγο το Νοέμβρη, εντάξει, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη θα ζοριστούμε πολύ, Νοέμβρη ξεκινάμε και χαλαρώνουμε, Γενάρη, 2 παιδιά θα έχουν μείνει εδώ πέρα. Δεν θα έχει μείνει τίποτα. Γιόλο θα είμαστε Γενάρη, Φλεβάρη, εδώ καφέ. Εντάξει, εγώ θέλω να πω τώρα, ας πούμε, και να βγάλω και μια δόση ξυνήλας, μια που το αναφέρεις. Ναι. Ότι εντάξει, καταλαβαίνω τον γονιό ο οποίος δεν έχει που να αφήσει το παιδί του, γιατί δουλεύει και σου λέει για αυτό το πάει παιδικό σταθμό. Ναι. Αλλά με τις μίξεις να κρέμονται μέχρι το πάτωμα όταν το πηγαίνει. Επειδή το πηγαίνει. Επειδή το πηγαίνει, γιατί σου λέω και δεν το κάνω. Εντάξει, μιξούλα έχει, δεν είναι τίποτα για να μην το πάω στον παιδικό, γιατί σπίτι θα το κάνω.
αφού δουλεύω. Οπότε ασχολήσουν και άλλα 30 παιδιά. Μα δεν βάρκε, σιγά, μιξούλα είναι. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, θέλω να σου πω, ειδικά σε παιδικό και νηπιαγωγείο. Ναι. Εννοείς ότι σοβαρεύουν από το δημοτικό και μετά. Γιατί το λες, ειδικά σε παιδικό και νηπιαγωγείο, και όχι πού. Όχι στο δημοτικό. Αφενός διότι το παιδί μεγαλώνοντας μετά αρρωσταίνει λιγότερο. Έτσι, καλά, ναι, λόγω ότι δυναμώνει αντισώματα κτλ. Αλλά ειδικά πρώτη χρονιά παιδικό, πρώτη δεύτερη χρονιά παιδικό, που άλλος είναι του τύπου το έχουμε το παιδί, έφτασε ξέρω εγώ 2,5-3 χρονών. Πήξαμε γιατί το είχαμε σπίτι, φέρναμε άνθρωπο, το κρατάει τη γιαγιά αυτά. Αλλά πλέον πάει παιδικό, ρε φίλε, λίγο να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε. Και σου λέει, είναι άρρωστο. Και τι έγινε που είναι άρρωστο. Έχει δέκατα. Ας κολλήσουν μωρέ όλα τα παιδιά, δεν πειράζει. Ας πάρουν την πυρηνική χλαπάτσα όλοι στο σπίτι. Έτσι. Να κολλήσουν όλα τα σόγια. Σιγά, γιατί και τι έγινε τώρα. Λίγα φλεματάκια είναι. Ναι, ναι. Όλοι με τα κολλάνε εντάξει. Είναι η πυρηνική. Σε αυτή την ηλικία είναι η πυρηνική. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε, είναι τρομερό. Ναι. Και είναι και ντροπή αυτό που λες. Τι θα κάνουν οι γιατροί, τι θα κάνουν οι γιατροί. Εντάξει. Τι θα κάνουν μετά οι άνθρωποι που κολλάνε, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, μωρέ, μια γαστρεντιδούλα έχει το παιδί. Ναι. Γιατί να μην πάει στο παιδικό. Αυτό που σου λέω είναι. Δεν το έχω ακούσει. Δεν θα το πει, αλλά τα φέρνουν και με συμπτώματα γαστρεντιδούλα στου παιδικού και στα τέτοια. Προφανώ και τα φέρνουν. Σου λέει, δεν το κάνω σπίτι εγώ. Δεν έχω να το κρατήσει κανεί. Α, μωρέ, δεν πειράζει. Πήγαινε το και ακολουθούν όλοι. Εντάξει, ντροπή. Ντροπή σου, ρε. Είναι ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή. Ξέρω δάσκαλοι που δεν εμβολία στο παιδί και κόλλησαν όλοι στην οικογένεια λαρά. Είμαστε. Καλά, παιδί, αυτό με τα εμβόλια είναι μια άλλη. Καλά. Κόλλησαν λαρά, προφανώς δεν είχαν κάνει λαρά και η οικογένεια. Γιατί θέλω να πω και αν έχεις κάνει το εμβόλιο μικρός, δεν την περνάς. Αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος. Έτσι δεν είναι. Αν έχεις κάνει το εμβόλιο μικρός, δεν κολλάς. Δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω. Άλλο αν την έχεις περάσει, προφανώς. Αν έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν την κολλάς. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα επειδή μας στέλνετε διάφορα μετά, παιδιά, όποιος πάει και θα κλείσουμε αυτό, όποιος πηγαίνει τώρα παιδί με 39 πυρετό στον παιδικό σταθμό, sorry, φωνάξε την πρόνοια. Δηλαδή, εσύ, δεν θα κάνουμε δουλειά. Θα σου πει και. Φώναξε την πρόνοια. Θα σου πει ο άλλος, τι να κάνω. Κάνε κάτι. Δεν έχω επιλογή. Ναι. Θα σου πει ο άλλος. Καλά, εντάξει. Ναι, λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι, επιστρέφουμε να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 12. Λοιπόν, φάγεται από τελευταίο ημίωρο. Κάσω και κάτι τελικά εδώ. Πρέπει να το πω. Προσφυγικό κουπόνι. Κονκόρδια Αντιναμό Βουκουρεστίου 3-4. 0-0 το ημίχρονο, έτσι. Μάλιστα. Go Ahead Eagles Emmer 0-1. Νέα Αλκμαρ Φορτούνα Στάρτ 2-0. Χάπολ Μπερσεβά Ιρώνη 2-0. Σαφχάουζον Σερβέτ 0-1. Σαν Πάουλ Νιρεμβέργη 0-0. Παλέρμο Φότζια 1-2. Ο Σέρνιμ Μέδεν Μέδεν. Τα υπόλοιπα είναι σε εξέλιξη. Πού σπούδασε ο Τζαούσης? Στα Ιεξινή. Σε φερληθείτε. Αλλά αν ο Κόντο ήταν κάρφωμα του Αντοκούμπο, εσά ήταν το κάρφωμα του Σπανούλη, λέει ο Προβατίνα Τέρνερ. Μάλιστα. Το νέτο εξάρι προ εφτάρι. Έτσι υπογράφει το ίδιο. Λέει, θα δω μέρα Αγίου Βαλεντίνου το φίλο μου εξ αποστάσεως μετά από ένα μήνα. Να πάρω δώρο. Δεν του αρέσουν γενικά τα ρομαντικά. Άρα είναι κάπου αλλού προφανώς. Θα το δεις μετά από ένα μήνα και θα είναι το Αγίου Βαλεντίνου να πάρεις δώρο. Αυτό είναι το... Εγώ λέω ότι... κανένας δεν γουστάρει και τα λοιπά. Ξέρω εγώ, κάτι συμβολικό, κάτι να δεις, να το σκέφτηκες, δεν χάλασε ποτέ κανένα. Δεν λέμε να πάρεις κανένα λούτρινο στον πόη σου. Ναι. Ένα κάτι τίς έτσι, ας πούμε, για το καλό που λέω, δεν νομίζω να χαλαστεί. Αν λες αυτό, αν ρωτάς αυτό. Μου που είμαι αντιντάμπος για να σε βρω, θα έπρεπε σε μπά να έχω. Αλλά, αν ο Γκότζος είναι οι πολυθεσίτες Γκάλο Μπακάκης, εσείς είστε ο Σπάχετς, λέει ο Χριστόφορος ο Ζαραγλίκος. Μεγάλη αλήθεια από το Βλάτ Τέβες. Αν ο Βαϊμάκης πάει σε μασκέ πάρτι, θα ντυθεί γιατρός. Λοιπόν, όντως, εσύ που θυμήθηκες το Μεξικανό τον Κουέγιαρ στο Μουντιάλ του 78 στα Αργεντίνη, ήταν όντως τρελή μαλούρα. Ναι. Ο Κουέγιαρ ήταν περίπτωση φελαϊνή δηλαδή. Ομολογουμένος. Η κοπέλα μου θέλει σεξ ενώ έχει fight club και ξεκίνησε να μου κάνει κόλπα. Της λέω, άστα αυτά τώρα για μετά τις 12. Τώρα κάθεται δίπλα μου και ακούει για πρώτη φορά fight club. Λέει ο Λεωνίδας Μέση. Ναι, διάξει και πολύ καλή μέρα, εμπασχολούσα. Και δεν ξέρω αν θα δεις χαρά μετά τις 12 μετά από όλα αυτά. Θέλω να πω, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος μετά να μείνεις solo όμποε. Οπότε. Ο Σαραβαλάκος λέει για την Τζένα.
ότι τη λατρέψαμε, μας μεγάλωσε, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι ανατράφηκε ως κλασική χιλιμπίλη τεξανή ρεπουμπλικανή και δεν το κρύβει. Ναι. Ο Γιούργεν Κλίσμα μας λέει για τον πέναντι ότι παραδέχθηκε το βίντεο, αλλά διέψευσε ότι θα το κάνει επάγγελμα. Μάλιστα. Μου αρέσει φίλη φίλου. Τι φίλη φίλου τώρα. Φίλη πρώην. Τι φίλη φίλου. Έκανα μία νίκη στο παρελθόν, αλλά εκείνη είπε στο φίλο ότι δεν. Τελευταία όμως βλέπω ότι ψάχνει αφορμές να μου μιλήσει και συνέχεια με πειράζει. Τι κάνω, λέει ο Φλαμινής Σέρνη Καβάνη. Χώνεσαι. Και άμα δεις ότι είναι πρόσφορο το έδαφος, άμα. Ναι. Άμα σου κάνει παιχνίδι, τι θες. Κάποιος φίλος λέγω που έχω κάνει διατριβή σε αυτή την τέχνη, γνωρίζω πως η Τζένα πάντα είχε θέμα με τους μαύρους, γι' αυτό και δεν έκανε ποτέ σκηνή με αυτούς και το δήλωσε και στη συνέντευξή της. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ ταινία της κοπέλας, δεν ξέρω. Ναι. Συστηματικές ταινίες, δεν ήθελε να φυλάει, ας πούμε, μαύρους παρενέσεις. Δεν ήθελε μάλλον να φυλάει ή να κάνουν χειραψία ενδεχομένως. Ναι. Αν και κάποιος εδώ πέρα. Θα μπορούσε να πει ότι θα σε διαψεύδει. Γιατί λέει ότι όλοι 25 πλάς την ξέρουμε όπως την παλάμη μας την Τζένα. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, αυτό το σχόλιο ακριβώς. Παιδιά, λέει ο φίλος εξ αποστάσεως είμαι. Πέστε της να φέρει κανένα Τέρκεν Λί και τα καινούργια εσόρουχα που αγόρασε. Ναι. 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 Οκ. Μεγάλε γκουρού του δαχτυλώματος και εσύ πονηρή παρανυχίδα, πασάρετε τα χαιρετίσματά μου στον έτο μου, τη Μαρία από Λάρισα, που έγινε προσφάτως φαν της εκπομπής, λέει η θεία από το Τσιγκάλκο. Άρα έχουμε τουλάχιστον απόψε δύο καινούριες ακροάτριες. Ανεβαίνει ο μέσος όρος. Δηλαδή από 0,001, ας πούμε, ναι, έχει πάει στο 0,002. 2, ναι, μέχρι εκεί. Είπα, κακή μέρα, γιατί όπως λέει κάποιος, Τσαούση, βάλει ο Τριβίν, δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Προβλήματα, παιδιά. Προβλήματα. Ναι, παιδιά, εντάξει, ο απόλυτος ορόγοντας τελικού του 5 είναι ο Μπίτσχαν, βεβαίως. Και ο Τζιμπρίλαρ, εντάξει, ναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά ο Σμίτσερ, εντάξει, ήταν άλλη φάση. Ο Ντούντεκ πήγε στη Ρεάλ με δηλώσει ότι θα πάρει τη θέση του Κασίγιας, αντίστοιχα με αυτές του Λέμετς για Νικοπολίδη. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια, δεν υπάρχει γυναίκα τελειβεράς, λέει ο φίλος που υπογράφει ως ο Ρουμπάμπακαρ να γυρίσει ανάποδα. Όχι, υπάρχει γυναίκα τελειβεράς, θέλω να σου πω. Έχω δει εγώ, ας πούμε, γυναίκα τελειβερά. Ναι. Είναι λίγες, ναι. Αλλά όπως ακριβώς, υπάρχουν και πιλότοι. Σωστό. Καλό αυτό τώρα. Υπάρχουν και πιλότοι. Ψηλό θα προξενέψουνε τη Βούλα τη Βαβάτσι. Βαρέλα δόξα ζήλεψε του τότο του σκυλάτσι. Η Ζουέλα κάτω κεφαλή χτυπάει τον ματεράτσι, λέει ο Χριστόφορος ο Ζαραγλίκος. Παιδιά, έχω βάλει όλα τα σενάρια κάτω και εξηγήστε μου πώς θα χωρέσει ο Γκρισμάν στην Μπάρτσα, ενώ υπάρχουν Μέση, Σουάρες, Ντεμπελέ, Κουτίνιο, Ινιέστα. Η λογική λέει ότι κάποιος πρέπει να φύγει. Υπάρχει μια φημολογία για τον Γκρισμάν, βάση περιπτώσει. Και η αλήθεια είναι ότι μπροστά πλέον. Υπάρχει φήμη, ναι, και ότι κράτησαν και το 7 για αυτόν τον λόγο. Ναι, και αρχίζει το φίλος τώρα, ποιος. Παιδιά, εντάξει, αυτά τα θέματα στις ομάδες λύνονται. Ναι. Θα χωρέσουν όλοι καλοί, θα περιμένει ο Ντεμπελέ λίγο ακόμα, ναι. Θα είναι πρώτη αλλαγή. Δεν βγαίνουν τόσες χρονιές με 10 παίχτες. Πρώτη ερώτημα. Έχει τον πάγο τώρα παίχτη 110 εκατομμυρίων. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, θα... ναι. Μικρός, θα μάθει. Okay. Μας θυμίζει ένας φίλος στην αργομιστία του Ντούντεκ στη Ρεάλ, δεν συγκρίνεται με αυτή του Ρίτσα Βατράτ στη Μάντσεστερ Σίτι. 4 χρόνια χωρίς επίσημη εμφάνιση, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν 3 ανανεώσεις συμβολέου. Είμαστε. Στο στούντιο Κόζα αλλάξανε, Ρονάλ αλλάζει χέρια. Περότι όρο έβαλε, ξηρίστε ποπομέρια. Ή Ζουέλα Παβιώτα βγάλανε, να δυο μαύρα μαδέρια. Λέει ο Βόλτερ Μπαρμπέρι. Στο 10. Ο οικονόμου στο καρέ, Λόβρεν Ματίπ Φαντάικ. Όσκαρ Γκασία στρατηγός, με ολίγια από Άικ. Ή τον φασολάκι του οπαβιό, τον εφωνάζει Μάικ. Καπάκια. Μικρό παόκι πέλκα λουκ, εντάξει παόκ είσαι. Τα σουτ του Κόντε θύμισαν, τούβλα του Άρνερ είσαι. Υπερβόλια ξεδιψάσανε, παβιό και Ζουέλα υβρίσαι. Και τρίτο. Αλήφης προκτοσυναλάρ και νιώθει σαν τον Τρίπιερ. Ο Κωσταβάρ φυλάει σατό μέσα σε ψύκτη λίμπερ. Ή φωνάζει κάρια στον παδιό. Ο μπέιμπι σκάψε ντύπερ. Μάστε. Άρεστο είκα. Ο Αριστοτέλης ο Ερμής ο Ρομέρο πήγε δανεικό σε ομάδα της Σλοβενίας. Κρίμα Πανάθα. Πολύ κρίμα. Λέει πολύ ο Ιωσόνο Βεργαρίστα. Το καλοκαίρι είναι κοντά, λέω εγώ. Για τον Αριστοτέλη τον Ερμή τον Ρομέρο. Πολύ κρίμα. Πολύ, 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 πολύ κρίμα. Μεγάλη αλήθεια. Άγιος Βαλεντίνος λέγεται στην Αμερική. Στην Ελλάδα είναι έλα να της πάρω ένα δώρο να μην έχω την κρίνια της. Σωστό.
Πίνω Μπαλαντάνης και σας ακούω. Mm-hmm. Το Πασόκ είναι εδώ. Ένα έτσι απλό, λιτό, αλλά μεστό νοήματος μήνυμα. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που βάζουν σαπούνι στη μία πλευρά του σφουγγαριού και αυτοί που βάζουν και στις δύο, λέει ο Σαραβαλάκος. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Το σφουγγάρι, ποιο σφουγγάρι. Τη κουζίνα φαντάζομαι, όταν τα πιάτα παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν λέει το σφουγγάρι που. Τι βάζει, δηλαδή. Και στο και στη σειρμάτινη. Το σφουγγάρι. Το την μπλε που είναι για πιο δυνατά λυπή. Ναι, γιατί... εσύ, το σφουγγάρι έχει την πιο απαλή, ας το πούμε, πλευρά τη κουζίνα. Ναι, το σφουγγάρι και το από πίσω είναι, το είναι σαν σειρματάκι. Ναι, αν έχει κολλήσει κάτι στο πιάτο, δεν θα το κάνει το σειρματάκι. Αν έχει κολλήσει κανένα λίπο πάνω. Τέτοιο... Έχεις βάλει απορριπαντικό και τις δύο μεριές. Νομίζω ότι εννοεί του μπάνιου. Όπως το ακούω. Ναι. Κάμα του μπάνιου, άμα το κάνεις λίγο το ζουπίξι με το χέρι, πάει παντού. Είχε το... γι' αυτό. Ναι. Εγώ γι' αυτό καταλαβαίνω το άλλο. Να. Τσαούσιο βιοδυναμικά ζυμαρικά έχεις φάει ή όχι ακόμα? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, εσύ είσαι ο άνθρωπος αυτών των... Εσείς εκεί έχεις βαδίσει σε μονοπάτια που λίγοι έχουν τολμή να διαβούν. Κάποιος μου έστειλε στο inbox του Fight Club στο Facebook ένα γύρο χωρίς κρέας, ο οποίος είχε μέσα, ξέρω, το μάτα μαρού και κουνουπίδι. Mm-hmm. Μια τέτοια ντροπή. Γιατί ασθένουν σε εσένα, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Mm. Ο υπόπτης της ασφάλτου λέει το εξής. Ο Γιώργος Μήνος, με αυτές τις επιθέσεις, δεν σας θυμίζει το κογιότ που κυνηγά το road runner και συνέχεια τρώει τα μούτρα του? Πετάω για Άμστερνταμ, μπαίνω στο αεροπλάνο και βλέπω μέσα στο κόκπιτ δύο γυναίκες πιλότοι. Και λέω, κατάλαβα, θα κατέβουμε να κάνουμε κουμάντο να το παρκάρουν. Έχει δίκιο Τσαούσης. Επίσης στο ίδιο βίντεο ο Μήνος τον έλεγε Κάρλε Πουγιόλ και αυτός τον κοίταζε με τεράστια απορία. Μπουκωμένος Γιάννη, κρυωμένος Κώστα. Πόσο τιμάει φίλο μου που όταν ήταν σπίτι μου και ενώ βγήκε για τσιγάρο στον μπαλκόνι και απέναντι βρίσκεται ένα καράτε, γύρισε και μου φώναξε, ρε απέναντι δέρνονται. Γιατί σαπούνι και στις δύο πλευρές του σουγκαριού? Δεν φτάνει δηλαδή μια σταγόνα φέρει? Όχι. Αν ρωτάς εμένα, όχι θα πω. Όχι θα πω. Αν ρωτάς εμένα. Αν ρωτήσεις τους φεραίους, θα σου πούνε ναι. Αν ρωτήσεις τους φεραίους όμως, οι οποίοι πραγματικά σέβονται τα σουγκάρια που κρατούν, θα σου πούνε και εκείνοι όχι. Και όχι, ναι. Χάνεται εκπομπή Derby. E3 φαντάζομαι είναι αυτό που εννοείς. Τηλεφωνική επικοινωνία με Πιτ Παπαδάκο για πρόβλεψη πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Ήταν νωρίτερα, αυτό μας το έχουν στείλει, ναι. Μεγάλος Χλεμπόφσκι αυτά. Ναι, νωρίτερα, από νωρίτερα. Ναι, ναι. Τι εννοείται να σχολιάσουμε ότι ο 21 ετών Ρώσος στόπερ που μόλις πήρε ο Παναθηναϊκός ενταχθεί στην K20 και αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα? Γιατί επειδή είναι 21 και άλλη είναι K20 ομάδα. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει όριο. Ναι, υπάρχει όριο. Υπάρχει όριο. Απ' την άλλη είναι 21, ρε φίλε, γιατί δεν τον πα στην K20. Είναι 20, δεν έχει κλείσει νομίζω τα 21. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι 20χρονο. Είναι 20 για κάτι μηνών. Προφανώς το θέμα είναι αν είναι, πώς το λένε, καλός για να προπονείται με την πρώτη ομάδα ή όχι τώρα αυτή η ιστορία. Ο Τζέιμι Όλιβερ Καν λέει την εξής μεγάλη αλήθεια: ότι κάθε φορά που θα γίνει αναφορά στο Ζεουβάνιο, ο Βαϊμάκης θα επαναλάβει μία-δύο φορές το όνομα και μετά θα φτάσει στην κορύφωση φωνάζοντας Ζεουβάνιο. Mm-hmm. Ναι. Προσνέτω με σημαία στο συλλαλητήριο ακριβώς πόρτα public. Άνω κάτω τελεία. Το τελευταίο ψηφίο του κινητού είναι 8. Έχεις πάρει όλους τους συναδέλφους στην εταιρεία. Οκ. Μάλιστα. Οκ. Χαιρετίσματα από Τσίλι Καφενείο, βεβαίως, και σε την αγάπη μας. Μεγάλη αλήθεια, μπορεί να είμαστε σε σπίτι φίλου και να χρειαστεί να παραγγείλουμε ακόμα και αν έχουμε κάνει, ακόμα και αν το έχουμε κάνει 30 φορές, πάλι θα ρωτήσουμε το νούμερο του σπιτιού, λέει ο Τζον Μποντζόρβας. Για σιγουριά, ναι, για σιγουριά πάντα. Ναι. Μεγάλη γκουρού του έρωτος και εσύ κοντή κακιά Μολότοφ, είμαστε 20 χρόνια φίλοι. Ναι. Και είπε να κάνουμε παιδί. Έχετε δει πολλές ταινίες αμερικάνικες? Γιατί παίζουν κάτι τέτοια με κάτι τύπους και κάτι τύπισες. Τη βαριέμαι, ναι. Αλλά ξέρω ότι θα είναι βράχος, ναι. Εγώ με το παιδί είμαι. Εγώ με το παιδί είμαι, ναι. Οικονομικά είναι πολύ καλά αυτοί, ναι. Εγώ όσα πάνε και όσα έρθουν. Τα φώτα σου γκουρού, ας μιλήσει και ο Χιά αν θέλει. Αν θες... μου αποκάλυψε ο Χιά, δεν δεν μπορεί να σχολιάσω. Το Μολότοφ, εντάξει, κάτι πάει και το Χιά, όμως γιατί? Για πες. Αν είσαι στη φάση που θες να κάνεις παιδί και ό,τι έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα δεν σου κάνει κλικ και εκεί πέρα, ας πούμε, λες, okay, δεν υπάρχει προφανώς, φίλοι είμαστε, αλλά
είναι σοβαρή αυτό. Το έχω δει σε αμερικανικές ταινίες εγώ να γίνεται. Βέβαια, στις ταινίες αμερικανικές μετά τα βρίσκουνε. Μετά κάπως έρχεται και ο έρωτας μετά, γιατί είναι ταινίες αμερικανικές βέβαια. Βέβαια. Ναι, έχει και την οικονομική ασφάλεια από την κοπέλα. Επειδή είστε 20 χρόνια φίλοι, φαντάζομαι θα είστε καμιά 40 αριά, θα κοντεύετε τέλος πάντων κάτι τέτοιο εκεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, και νιώθετε να στενεύουν τα χρονικά περιθώρια. Ναι, γιατί όχι. Στις αμερικανικές ταινίες κάνουν και deal, θέλω να σου πω. Σωστό. Ότι έχουν το παιδί, αλλά ο καθένας κάνει τη ζωή του, μετά βγαίνει, κάνει ράνι και τα λοιπά. Έτσι. Στις αμερικανικές ταινίες. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Τσαούσης πιο αφιρόστομος και απολυμενεργάτη. Ο Ρίλος πάει τρελάθηκε. Ακούει Μαρίνα Σάτι. Ή insta σκρολάρει ο Βαϊμά. Η χούφτα είναι γεμάτη. Λέει, ο αν θυμηθείς τον εγκόγκ μου, σε περιμένω να στρί. Κάποιος μας λέει ότι και στην Μπαρτσελώνα, αρχικά ο Παολίνο είχε πουλήσει την πρώτη μέρα μία φανέλα. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Ο ίδιος θα πρέπει να πει για την πήρε. Μπουκωμένε και εσύ μπουκωμένε δίπλα, δεν θέλω είναι το συμβουλή. Είμαι παντρεμένος, λέει ο Τζον Τρακτέρι. Επίσης, λέει, στην απογευματινή εκπομπή της E3, ο Μίνος είπε ότι η ομάδα που νικάει δεν χάνει. Και η ομάδα που δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Ο Μίνος δεν θυμίζει εκείνο τον τύπο στη Λαϊκή που για να προσελκύσει κόσμο φωνάζει «Δεν είναι μαρούλια, είναι μανεκέν». Λέει, ο Ντόμ πισάει, μικρό μου ντουρμισάει. Λοιπόν... Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που πάνε στο γήπεδο υπεροργανωμένοι, με εφημερίδες για να κάτσουν, και αυτοί που ξυπνάνε και λένε δεν πάμε γήπεδο. Ναι, οκ. Okay. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια από τον Eye of the Tiger Woods. Όσο πιο βρώμικη βγει η μπατονέτα από τα αυτή, τόσο μεγαλύτερη η ικανοποίησή μας. Είναι αλήθεια αυτό. Πόσο με τιμή που έχω ονομάσει το φάκελο με τις όντες στο λάπτοπ παιδικά. Δεν έχει στοίχη. Αν κάποιο θέλει να το βρει, δεν έχει στοίχη. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Οι παίκτε τη ΑΕΚ ρωτάει κάποιο σοφά. Μπορούν μετά το πρώτο παιχνίδι να κάνουν cash out. Θα έπρεπε να το έχουν αυτό το δικαίωμα, πλάκα-πλάκα. Ναι, αλλά με τι ποσό. Δεν θέλω να πω. Αφήσαν 300 χιλιάρικα. Ναι. Αν περάσουν, θα είναι 1 εκατομμύριο. Ναι. Το cash out πρέπει να είναι. 200. Καταλαβες. Ναι. Έτσι πάει τώρα. Σε αυτά τα στοιχήματα. Είσαστε σαν την πρέζα. Ξέρω ότι μου κάνετε κακό, αλλά σας ακούω. Λέει ένας φίλος που γράφει ως Φίλιπς και καλά. Μάλιστα. Ένα μήνα λείπουν την μπάλα. Κουαδράδρο να έχει τη σεζόν. Ο Χέβεντες. Στις τελευταίες απώλειες σήμερα και χθες Μπαρτσάλι Λιχτστάινερ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μιλτιάδη Πέρβερτ. Πόσο με τιμάει που το πρωί που ο σταθμός έλεγε για έναν διαγωνισμό εν ώψη Βαλεντίνου με τίτλο «Πόσο ξέρεις τον μπάτον της». Εγώ άκουγα «Πόσο ξέρεις τον μπάτον της». Τον μπάτον της. Εντάξει, και ο Σατανάς που είπε «Πόσο ξέρεις τον μπάτον της». Ο Σατανάς, φαντάζομαι θα σκέφτηκε όλη την καβλάντα που θα γίνει με τον μπάτον της. Εντάξει, διαφανής ήρωας τα λέω. Λοιπόν, η κόμισσα του Φάμπρεγκας μας στέλνει κάτι εντυπωσιακό. Πόσο ετοιμά το λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο Twitter που σχολίασε ότι η διπλή τρίπλα του Βιερίνια στον Σίσης χρεώνεται 0,08 λόγω φόρου περιβάλλοντος. Κάναν τέτοια ωραία καβλάντα. Αν την κάναν ωραία. Είμαστε. Ναι, παιδιά, είμαστε πλέον βασιλιάς του βραδινού μυξόχαρτου πια, ναι. Και για λίγες μέρες ακόμα, όχι πολλές, ελπίζω. Υπάρχουν δύο ανθρώπων, αυτοί που τις τρώνε όλες και αυτοί που θεωρούν ότι η αλμυρή κρέπα δεν μπορεί να υπάρξει. Ορίστε. Λέω Μουνιές Ελληνικαράβη. Ποιος θεωρεί ότι η αλμυρή κρέπα δεν μπορεί να υπάρξει? Τι? Ότι υπάρχει μόνο γλυκιά κρέπα, δεν δηλαδή. Νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Φουσέκης γράμμα έστειλε φάρσα στον εαυτό του. Βρασίδας που τσομεσαγιός ο Ντίκινσον του Νότου. Ή του Περότη ο δάκτυλος πιστόλι λάμψη σκρότου. Λέει ο Χατόρη Κάντζο. Μεγάλη αλήθεια, όταν ψάχνουμε να παρκάρουμε και τύχει να έχουμε μπροστά μας άλλο γιοταχή, διστάζουμε να βγάλουμε φλας, φοβούμαι ότι θα του δώσουμε ιδέα και θα μας φάει τη θέση. Ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, αν όλος δεν παρκάρει, θέλει να παρκάρει. Τελείως. Γιατρέ, το παιδί είναι άρρωστο. Εντάξει, μωρέ, παιδί είναι, θα αρρωστήσει. 50 ευρώ. Λέω, θέλει παλιό να κρυφτεί, λέει, τη σούτ, δεν τον αφήνει. Ο τερματοφύλακας στο Ρήνο είναι η επιτομή του ο χοντρός τέρμα, λέει ο Σάμα Γκρινάντερ. Δεν τον έχω δει. Μεγάλη αλήθεια του μετρό, το διαφανή ήρωα. Στου ενιαίου σειρμού, χωρίς βαγόνια και χωρίς πολυκόσμο, πάντα θα υπάρχει τύπος που θα κινείται από τέρμα πίσω προς τέρμα μπροστά και ποτέ το αντίθετο. Εγώ έχω τις τσιόντες σε φάκελο μπάσκετμπολ και υποφάκελο ρετρό. Απλά με καθυστερεί 2-3 δεύτερα όταν είμαι στα ντουζένια και θέλω να τον εκοπανίσω. Είμαι 32, είναι 24 και 9 ράκι. Όταν τις λέω
εννιαράκι, τέλος πάντων. Στα μάτια του ρε παιδί, με εννιαράκι, τι θες τώρα. Όχι. Λέει στα μάτια. Όχι, εννοώ ότι αν είναι εννιά, δεν τη λες εννιαράκι. Ναι. Τη λες εννιάρι. Ναι, εννιαρούμπα. Ναι. Ναι. Αλλιώς λες εξαράκι, πενταράκι. Ναι. Δεν λες εννιαράκι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν τη λέω να βγούμε, βρίσκει πάντα δικαιολογίες, αλλά μετά από λίγες μέρες μου στέλνει μήνυμα να δει τι κάνω. Το αφήνω. Σε ανάφτρεπεσαι, φίλε. Ναι, ρε, φίλε, σε παίζει. Είναι ο Ντάνιελ Κρέικ ο μεγαλύτερος απατεώνας το οποίο ever. Όχι. Είναι απατεώνας, δεν είναι ο μεγαλύτερος όλων. Όχι. Όχι. Μεγάλη αλήθεια. Δεκάρι νέτο είναι μόνο η Μόνικα. 9,9 το σοφάκι και οι υπόλοιπες από 9 και κάτω. Δεν πάω σε αυτό, αλλά είναι μια καλή προσέγγιση αυτή. Ναι. Πόσο τιμάει γιατρό που όταν μου έδωσε προκτοσυναλάρα λυφή, μου δίνει το πρόσθετο πλαστικό που έχει μέσα και μου λέει, αν θέλεις για έξτρα ευχαρίστηση, λέει ο Τζον Μποντζόρβας. Μερακλής ο γιατρός. Πολύ μερακλής. Ναι. Ο Τζον Τακτέρι λέει, Τσαούση, άστο να σε κοροϊδεύουν για τις αποτυχημένες κινηματογραφικές φωνές που κάνεις. Διάβασε αυτό το μήνυμα με φωνή μικρού κόλια που είναι το φόρτε σου και ρούμποσέ τους. Μεγάλη αλήθεια, δεν υπάρχει άντρας πλασιέ τάπερ. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. Άντρας πλασιέ τάπερ. Εννοείται. Ε? Εννοείται. Δεν υπάρχει. Γιατί όταν μπαίνεις σε σπίτια που είναι μαζεμένες γυναίκες, αισθάνονται ασφάλεια και εκείνες και οι άντρες τους, όταν αυτός που λέει τα τάπερ είναι γυναίκα. Ναι. Αν και πάντα θα υπάρχει κάποιος να πεταχθεί κάποιος να πει, όχι παιδιά, υπάρχει, ξέρω τον τάδε, ας πούμε. Θα υπάρχει, δεν μπορεί. Τι να σου πω τώρα. Η Γκουένεκα του Γουακά σου λέει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Πάντα θα πούμε ότι πάμε για μια χαλαρή μπύρα, αλλά ποτέ ότι πάμε για ένα ήρεμο ποτό. Ήμουν 2 μήνες διακοπές Αμερική, παρένθεση, διακοποδάνιο Πασόκ. Μου λείψα τα τιμούλικα, λέει το Καζιδάκι με τα σπίρτα. Καλώς ήταν. Εγώ έχω τις τσόντες σε φάκελο Κατερίνα Στικούδη ακαπέλα. Γιατί χελάτε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μπορεί να γράψει και το φάκελο Ενθάδε κείτε η τσόντα. Θα έλεγα εγώ. Επίσης. Καλώς το πηγάδι. Είστε σίγουρα γυναικολόγος. Παιδιά λέει βοήθεια. Είμαι Newcastle. Άρχισα να δουλεύω σε νοσοκομείο με πολύ καλά λεφτά, αλλά δεν έχω χρόνο να κάνω τίποτα και δεν ξέρω κανέναν. Στη δουλειά όλοι τρέχουν χωρίς να υπάρχει χρόνος για γνωριμίες. Τι κάνω? Αν δεν έχεις χρόνο να κάνεις τίποτα μετά τη δουλειά σου και στη δουλειά δεν έχεις χρόνο γιατί όλοι τρέχουνε, πάρ' το απόφαση, θα κάνεις καριέρα, θα βγάλεις λεφτά και κάποια στιγμή θα γυρίσεις πίσω. Τι να σου πω. Να. Πρέπει να βρεις κάπου λίγο χρόνο για σένα να βγεις έξω να κοινωνικοποιηθείς. Πώς να γίνει. Να, βέβαια είναι αρχή τώρα από ό,τι καταλαβαίνει, ναι, για να, ναι, το λες. Ναι, ναι. Άρα υπάρχει περίπτωση σιγά σιγά να γίνει. Ναι, όχι, μην ξενερώνεις. Λοιπόν, μια είδηση που σε ενδιαφέρει. Παρακαλώ. Σε ένα μήνα βγαίνει remake του Death Wish. Στη θέση του Charles Bronson, ο Bruce Willis. Ναι. Στη θέση της σύζυγου. Το διάβασα, οπότε δεν είναι. Και δεν μας το διάβασε. Και δεν μας το διάβασε δημοσίως εδώ πέρα, χαρούμε. Τι να πω εσύ. Τι να πεις. Υπάρχει μια φαν της Elizabeth Shue από σένα. Πλέον. Σημασία, πλέον. Επειδή. Σημασία πια, πλέον. Κοίτα να σου πω. Επειδή ήταν κάποτε που ήταν μια ζουμπουρλή βλαχούλα στο κοκτέιλ. Ναι. Μετά έγινε γυναίκα ποθητή και πλέον έχει γίνει σαπάκι. Το λέω γιατί παίζει στο CSI Las Vegas, αν θυμάμαι αλήθεια. Καλά, η Elizabeth Shue. Και εντάξει πια. Μεγαλώσαμε. Ήμασταν κάποτε ερωτικά αντικείμενα του πόθου. Πλέον έχουμε μεγαλώσει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Στο Ατρόμητος Ολυμπιακός. Και την Μισελ Φάιφερ τη προάλλε στο έγκλημα στο Orient Express. Τι να κάνουμε τώρα, έχει φτάσει 60 χρονών. Πώς να γίνει, πού υπήρξε κάποτε από τις πιο ωραίες γυναίκες της γενιάς της. Και λίγα λες. Στο Ατρόμητος Ολυμπιακός, ο διαιτητής σφίριξε 52 φάουλ. Κάποιος θα έλεγε ότι έδειξε υπερβάλλοντα τζίλο. Σε φερληθείτε! Λέει ο περιμένει ο Τέβες Τεβέλικα, Τεμπέλικα στο Τέβε. Το δικό μου φάκελο τον έχω ονομάσει Windows System 32. Εντάξει, καλό. Καλύτερο εσύ. Εγώ σε φάκελο εργασία ηλεκτρική ισχύω. Εντάξει, κανεί σα δεν θα την γλιτώσει. Κανεί σα δεν θα την γλιτώσει. Αλλά οκ. Okay. Βαϊμάκι ενθάδε κείται μόνο ο admin των τελετών Μπούκουρα τον ονομάζει τον τσοντοφάκελο. Ίσως δεν ξέρω, φίλο, επειδή είπε για Στικούδη και είναι το τελευταίο κομμάτι τη κατένα Στικούδη, το ενθάδε κείται. Γι' αυτό το ανέφερα. Ναι. Γνωρίζει εσύ, φαντάζομαι. Έχει λάβει γνώση και το βίντεο κλειπ. Δεν το έχω δει, ναι, αλλά έχω λάβει γνώση περί τίνο πρόκειται. Ναι, το έχω, ναι, δει. Καλό είναι αυτό τώρα. Το έχω δει. Ναι, μάλιστα. Ο δικός μου φάκελος είναι Best of Michael Jordan.
Εντάξει, υπό μία έχει καρφώματα ο φάκελος, οπότε εντάξει, κάπως γίνεται ο συνειδημός. Σωστό. Εμένα θα βάλες. Το Μίνος Μάους δεν είναι πιασμένο, παιδιά, όχι. Εγώ, λέει, πάμε, εγώ λέω πάμε για χαλαρό ποτάκι. Άλλο χαλαρό ποτάκι. Ναι, δεν είπαμε χαλαρό ποτάκι. Όχι χαλαρό ποτάκι. Ναι, εντάξει, όχι, οκ. Okay. Pfeiffer μυθικό γκίλφ βλέπω. Ορίστε ποιος. Pfeiffer μυθικό γκίλφ βλέπω. Okay. Μάλιστα. Okay. Α, γιατρέ, έχω ένα πόνο στήθος. Καπνίζεις. Ναι, δώσε μου ένα. Κάστε. Και με αυτή την ευχάριστη νότα και με το μήνυμα αν ο Βινίσιος ρωτήθηκε για το πριμ. Θέλω να πω και κλείνω με αυτό ότι η κουβέντα για τα πριμ έχει γίνει πριν από αρκετούς μήνες. Δεν είναι τωρινή. Για αυτό το αν τζογάρετε το 300 για μεγαλύτερο, για το 1 εκατομμύριο. Η κουβέντα αυτή έχει γίνει καιρό πριν. Και είχε πει ο Μάνταλος τότε, ναι, ότι πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Δεν πάω πάρω την ευθύνη. Σωστό. Καλά. Άρα, αν γίνει αυτό το πράγμα, ο Βινίσιος, ο Τίμιος Βινίσιος, έχει μερτικό από τη χαρά. Εγώ λέω. Φυσικά, εγώ λέω. Φυσικά και έχει. Πλάκα κάνεις. Εγώ λέω έχει μερτικό, ό,τι του αναλογεί. Ειδικά που έχει πάει στην τιμή μέσα από Εκοένσε. Θυμίζω ένα τόσο τίμιο όρο, φυσικά και έχει μερτικό. Ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε. Ευχαριστούμε Γρηγόρη Ποζιό και Τάκη Πουλή. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και ένα τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο θα είμαστε εδώ με Τσουλού. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, πολύ καλά και πολύ ωραία. Και Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, θέλω να πω αύριο. Και προφυλακτικού, για κάποιο και λόγο. Θα πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, λοιπόν. Και, και κινηματογράφου, νομίζω. Έχει διάφορα, τα κοίταγα σήμερα. Όλα, το παρτούζιασες σχεδόν. Εγώ, μόνο του. Γεια σας, γεια σας.